Καλημέρα σε όλες τις ερωτευμένες ψυχούλες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Αφού το ξέρεις αγαπώ, γιατί να αμφιβάλλεις? Με λόγο επειδή. Αφού σου λέω σ' αγαπώ. Λίμπερο 107,4 Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Με τον ύμνο, Αμαλία. Ωρε ξημερώματα. Καψούρικα. Έτοιμη για όλα. Έτοιμη για τα πάντα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό 5η 14 του Φλεβάρι. Βάμπης Βατμανίδης πίσω από το μικρόφωνο. Δεν θα έχουμε Κατερίνα Βουγιούκα σήμερα. Μας έστησε. Αλλά κατάφερε να έρθει σε μια εκπομπή και να να χώσει άλλο να να στείλει αντικαταστάτη. Ορκιζόμαστε στον Άγιο Βαλεντίνο ότι ποτέ έρωτα ακροατή δεν θα σε αφήσουμε ποτέ. Θα είμαστε εδώ για πάντα στα πρωινά. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα από εξωτική. Καλώς το να, τι έγινε? Τα ίδια λόγια κάθε χρόνο, τα ίδια τραγούδια. Έτσι. Ίδια εισαγωγή, ίδιο live. Ίδιο live, ίδιος κόσμος. Ίδιος κόσμος. Ίδιο εισιτήριο. Αυτό σας αρέσει, για τα εισιτήρια δεν λέτε, όλα αυξάνονται και τα εισιτήρια της BBC παραμένουν εκεί στη φτίνια. Τι ήθελα να σου πω, ποιος άρχισε ο Αποστόλης? Όχι, όχι, Γιάννης Λονταρίδης, κάνει καφέ έξω. Α, ο αγαπημένος μου, αγαπημένος. Έτσι, έτσι, έτσι. Το ζευγάρι μαζί θα έρθει, εγώ περίμενα να έρθει το ζευγάρι, δηγάμος. Ναι, ντεμέκ, ναι. Γιατί... Όχι, και θα έλεγε τον Αποστόλη, γιατί όλοι, μην πω ότι τον έχουν, όλοι ο κύριος της κυρίας, όλη την κυρία τη Βουγιούκα, που είναι η Βουγιούκα, θα έρθει η Βουγιούκα. Κανένας δεν τον δέσιο. Τι επίθεση είναι αυτή πρωί πρωί, μη δείτε έναν άνθρωπο αγαπημένο, μονιασμένο. Γιατί, όχι, εγώ έτσι από αντίδραση θα έλεγα για τον Αποστόλη. Είναι το ζευγάρι του λόγου επειδή αυτό. Ναι, ναι, σαν... Ένα είναι ο Χαραλάμπης με τη Μαρίκα. Βεβαίως, βεβαίως. Και άλλο ένα είναι ο Λευτέρης με την Πουκαχόντας. Έχουμε αναδείξει και ένα άλλο, είναι ο Φωτιάδης με τις καμήλες. Με τις καμήλες, ναι. Ο Φωτιάδης, άμα πάρει τηλέφωνο, πρώτα να πληθεί, να ξυπνήσει, να κάνει και μετά να παίρνει τηλέφωνο. Να πιει λίγο νερό, να κάνει φωνή. Όχι κατευθείαν, παίρνει το τηλέφωνο εκεί με την τρίπλα στο μάτι. Πώς λένε για τον Γιάννη Πάριο, ο τραγουδιστής του Έρωτα, ο Φωτιάδης είναι ο ακροατής του Έρωτα. Όχι, ρε φίλε, τώρα θα λένε ότι είναι στημένο. Γιατί? Γιατί ήθελα να σε πω Γιάννη Πάριο σήμερα. Α, νάτος, νάτος. Ήθελες να πεις Γιάννη Πάριο. Επειδή έχω πολύ καλή φωνή, δεν μπορώ να πω ούτε το... Την πεταλούδα, πώς λέγεται το τραγούδι. Ποια πεταλούδα, τι πεταλούδα? Σε μια ωραία πεταλούδα. Και αυτό κάνω φάλτα. Ναι, ναι. Θα κάνω σήμερα την ανατροπή και θα πω Γιάννη Πάριο. Α, νάτος, νάτος, έτσι τραγουδάκια θέλουμε. Γιάννη Πάριο. Ναι. Είναι ο μόνος καλλιτέχνης, έτσι με έχουν πει, ότι που η φωνή του δεν είναι... Κανένας συγχωλήτης δεν κάνει τίποτε. Βγαίνει και τραγουδάει. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό, οπότε δεν μπορώ να το πω. Ναι. Για, λοιπόν, για ρηχτό. Έρωτας είναι θαρώ, να ακούς τον Batman από τις 6 μέχρι τις 8. Γι' αυτό σήκω και εσύ, γιατί στο λόγο επειδή, όπως τον έρωτα, δεν υπάρχει λογική. Εντάξει, άλλο δεν έχει, τι να το κάνουμε. Εντάξει, εντάξει. Όχι, όχι, ήταν συγκλονιστικό. Ένα ταξίδι στο φως, ένας 13ος πρωινός, θα έλεγα εγώ. Τρελός. Έτσι, τρελός, ένας 13ος τρελός. Γιατί σήμερα το σοφού στεγάζεται το σπίτι του τρελού. Εντάξει, αυτό, αυτό, τελείως. Λοιπόν, του χρόνου με αυτό θα ξεκινήσω. Ναι, λοιπόν, και τι λέμε, θα βγω έτσι πώς κάνετε στην... Θα σε κάνω ένα teaser, πώς λέγονται αυτά. Πώς βγαίνει ο Μπουγάτσης στη διαφήμιση που λέει όλοι στο σκοπό. Ναι, 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 ναι. Όλοι στο Ποτμανίδη. Όλοι στο Ποτμανίδη. Κανένας. Σήμερα το βράδυ. Όλοι σήμερα να μαζευτούμε να πάτε, γιατί εγώ δεν θα πω. Να τα. Θα πάω σε ένα άλλο live. Έχει άλλο live. Θα πας αλήθεια σε άλλο live. Έχει,
Τι έδωσε ένας φίλος μου τραγουδάει τώρα, τι να πω ρε. Ναι, ναι, να πας, να πας τον άνθρωπο, να πας. Τι να πω τώρα, έλεγα και τι να κάνω. Μέχρι τι ώρα θα τραγουδάει ο φίλος σου. Ξέρω εγώ τι, έτσι έτσι εγώ δεν πω. Ξέρεις τι, άμα έρθω σε σένα μετά στο καλό θα φύγω και θα κάνω και αυτό ναι, δεν έχουμε καθόλου. Σωστό, καθώς, σωστό, ναι. Καλό είναι και αυτό, εντάξει. Έτσι, τι βρήκες, τάσωσες όλα. Ναι, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το συγκλονιστικό τραγούδι. Κόψε με ερωτικά σήμερα, όχι πάμε να με κόψει τη γραμμή, έτσι, σιγά έτσι. Σιγά. Σε σκεπάζω και σε αποχαιρετώ, φίλε μου εκλεκτέ. Τσαο, τσαο, τσαο. Εντάξει, πρέπει να είμαστε ήπιοι. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, μηδέν εδώ, καλημέρα. Έλα, Πάμπη. Πού είσαι, αγόρι μου. Είσαι καλά. Καλά είμαι, λαλαλαλαλα. Είναι πολύ καλό. Δεν έχω πολύ φωνή. Ναι. Γιατί έχω κλείσει. Ναι. Αλλά θέλω να δώσω φόρο τιμής. Ναι, όχι άλλους φόρους. Φόρο τιμής. Ναι. Στη μαστίχα Χίου. Ναι, για να ακούσουμε. Γιατί εγώ τη μαστίχα Χίου την πίνω. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι. Την πίνω σε λικέ. Ναι. Έχει λικέρ, Μπάμπη. Ναι. Μαστίχα Χίου. Βάζω ένα δάχτυλο, νερό και πάγω. Μάλιστα. Και είναι η αιτία που βρήκα την Ποκαχόντα σήμερα το πρωί. Μάλιστα. Εδώ στην Αθήνα. Δεν θα πάμε μαζί στη Τζαμάικα, αλλά θα γυρίσω να την πάρω να φύγουμε. Να πας πρώτα να κατασταθείς και μετά. Θα κανονίσω πρώτα τις δουλειές εκεί που θα γίνει πάση. Τα αντίλια. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Ναι. Η κοπέλα είναι από Γανιά, γαμώ το κερατό. Έλα ρε, πρωί είναι αυτό να πούμε. Γανιά, αυτή τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε. Μάλιστα. Πάω εγώ, οργανώνω και έρχεται από το τέλος. Εντάξει, έγινε. Φιλιά. Παπί. Ναι. Παπί. Σε ευχαριστώ ρε φίλε. Κι εγώ. Γιατί το σύμπαν το συνωμότησες. Έτσι, αυτοί είμαστε. Κάνουμε θαύματα. Αλέλε τουρ, αλέλε μπλε, λε πλουκέ λε λουκ, βίβλα φράντ ρε, βίβλα φράντ. Τι γλυκούλιδες όλοι που είναι σήμερα. Καλημερίζω και το φίλο μου τον Γιάννη τον Λεονταρίδη. Τι έγινε, πού είσαι αγόρι μου? Εδώ είμαι, ψάχνω και εγώ τρόπο. Από το πρώτο το λεπτό που μπήκα στο παρκέ να αποχωρήσω, να βρω αφορμή. Τι έγινε, σε έχωσε κουμπάρα σου? Ναι, με έριξε 2-3 καντήλια εκεί. Λέω εντάξει, ξέρω. Θα πάω, τι κάνουμε. Μόνο μεγάλα λόγια θα έρθω εδώ, θα έτσι είμαι κάθε μέρα. Ζωή, ναι. Μετά νιστάζω, κάνω ράνο. Τι λέω γιατί, λέω αφού ήταν να πας να κάνεις τέτοια. Να κοιμηθώ κι εγώ, λέει λίγο. Να κοιμηθεί. Το Αγίου Βαλεντίνου είναι σήμερα, πρέπει να χουχουλιάσει, να κάνει καρβουλίνια. Να μαζέψει δυνάμεις για το live. Έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Σήμερα βγαίνουν έτσι, ο ένας πίσω από τον άλλον, τα βαριά χαρτιά της εκπομπής. Όπως λέει ο φίλος μου ο ψηλός από την Καβάλα, τα blue cheese. Έτσι. Από νωρίς ξεκινάει. Τίποτα. Γκόλα τα πόδια. Ναι, 20-0 στο ημίχρονο θα είμαστε. Θα αποχωρήσουν, οι άλλες εκπομπές από τα λαταράδια. Έτσι πώς το πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού σ' αγόρι μου, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ να λέμε. Δεν πρέπει να βρίζουμε πρωί-πρωί. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Πρωί-πρωί δεν πρέπει. Μετά, με ποια ώρα και μετά βρίζουμε? Όχι, καθόλου να μην βρίζουμε. Καθόλου. Δεν είναι σωστό, γιατί μα βλέπει ο κύριος και δεν είναι σωστό. Τώρα κύριος, και άμα μας φύγει και κανένα. Έτσι, κανένα μικρό. Στερεοφωνικό γαλλικό. Ναι, εντάξει, τι θα μας μαλώσει, ρε εσύ. Τόσο. Όχι. Είδα ταινίες σήμερα. Είδες ταινίες. Είδες καμιά ερωτική κομεντή μέρα που ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα? Του Βαλεντίνου. Αχ, όλα τα ξέρεις. Θέλω πριν. Μας διηγηθείς το τι ταινία είδες, θέλω να μου πεις ένα τραγουδάκι ερωτικό που θα αφιέρωνες στην εκλεκτή της καρδιάς σου. Σε όλα τα κορίτσια του λόγου επειδή που σ' ακούνε τώρα. Είναι γιορτή. Είναι γιορτή, δεν είναι γιορτή, τι είναι? Δεν ξέρω ερωτικά τραγουδία. Πώς δεν ξέρεις, ένα ερωτικό, τι θα αφιέρωνες σε μια κοπέλα που θα βγαίνατε ένα ραντεβού, ποιο τραγούδι θα της τραγουδούσες? Τι τραγούδια να τραγουδούσα. Τι τραγούδι, σκέψου κάτι. Ρίχτε ένα, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα. Δεν σου έρχεται, αλλά σου έρχεται εκεί πέρα. Τέλος πάντων, άμα σου έρθει, ρίχτω. Με απογοητεύεις. Μπαμπή. Ναι.
Αναχωρώ σήμερα, φεύγω από Θεσσαλονίκη. Φεύγει, ήσουν στη Θεσσαλονίκη, ρε Θηρίο. Ναι. Και τίποτα, μας γραμμένους μας είχες. Όχι, όχι, συγχώρεσαι με. Εντάξει, συγχωρώ, άντε, τέτοιο σημεμέρα που είναι. Πρέπει να κατεβώ Αθήνα. Γιατί? Γιατί παίρνω, δεν λέω ποτέ αγγλικά να πάω. Αθήνα! Απαυτωμένη, ο Πάφη κατεβαίνει, κυρίες και κύριοι. Αθήνα τιμημένη, τιμημένη, ο Πάφη κατεβαίνει. Ναι. Αυτό εννοούσες προφανώς. Απλά έχω μια γνωστή του Φιλοπτώχου Ταμείου. Τι τραγούδι θα της έλεγες της γνωστής του Φιλοπτώχου Ταμείου, μέρα που είναι? Πρώτα απ' όλα... Ναι, τίποτα, αυτό στα δικά τους. Αυτή δεν θέλει τραγούδια, είναι τσεχουσία γυναίκα και δεν... Αφού είναι μόνο λειτουργία. Είναι μια λειτουργία, ρε παιδί μου. Ένα τροπάριο της Κασιανής, ένα υπερμάχο. Κάτι τι. Να το. Ακούω. Να λέγαμε το αγνή παθένεδες πεινά. Αυτό με έλεγα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ρομαντικότατο, νομίζω. Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι. Το τραγουδούσε και ο Γαϊτάνος. Πιο καλές φωνές, ήταν πιο καλή φωνή. Ναι. Από τη Σίμωνος Πέτρα είναι η πρώτη, η καλύτερη εκτέλεση που είχε η Αγνή Παρθένης, ήταν τη Σίμωνος Πέτρα. Εντάξει, μιλάμε τώρα, άμα είσαι μουσικόφιλος, η πρώτη εκτέλεση, πώς λέμε ρε παιδί μου, ο Ασλαμάς τα λέγε. Ναι. Πρώτη εκτέλεση Σίμωνος Πέτρας, έχει 1978, συγκλάκι, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μάλιστα, πολύ ωραία. Απλά ξέρεις, θέλω να σου πω και την ταινία. Να μου πεις και την ταινία, συγγνώμη που σε κρατάω και κρατάω και το φιλοακουάμουν. Τι ταινία είδες λοιπόν? Είδα μια ταινία που είναι κάποια παιδιά που σκοτώνει ένας-ένας. Ένας... Και... Ναι. Ένας-ένας. Άκουσε, έγινε. Ναι. Ένας μαύρος. Ναι. Προσλαμβάνει την κοπέλα με το γιο της να δουλέψει σε ένα συνεργείο. Ναι. Και δεν ξέρει η κοπέλα, είναι δαιμονισμένη. Ναι. Η κοπέλα δουλέψει στο συνεργείο. Ναι. Μάλιστα. Και αυτή, πρώτα απ' όλα, που το τέλος, που πήγε να τη σκοτώσουν κάποιοι με μάσκες, σαν μασκοφόροι, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί. Ναι, μασκοφόροι, ας πούμε, Πάνε και λένε την κοπέλα, μη το σκάσει από το χωριό, αλλιώς να σε εκτελέσουν, να σε σκοτώσουν. Ναι. Πάνε να το σκάσει η κοπέλα. Και λέει, δεν σου είπα, μην το σκάσει και την πιάνει. Τι μην το σκάσει τώρα αυτό. Αυτό παραπέμπει, αλλά δεν σου είπα, μην το σκάσει. Όχι, άκουμα, ρε, μην το λεπτό. Ναι. Μην το σκάσει και την κρεμάνε με το λαιμό. Μάλιστα. Και μετά έρχεται ένα πιτσιρικά. Ναι. Δαίμονα. Τέρας, πώς να σου πω. Ναι. Τα τέρας. Και αρχινάει και τους εξοντώνει τους κακούς. Ο δαίμονας, μάλιστα. Όχι τους δαίμονες, τους κακούς. Ναι, τους κακούς. Κρεμάσανε. Ναι. Και μετά από αυτή την ταινία. Ναι, μετά από αυτή. Καταπληκτική ταινία, ναι. Είδα κι άλλη μια, πιο καλή ταινία από αυτή. Με το αίσθημα της σύνδεσης μόνος. Όχι, όχι, είναι ένα παλικάρι που γίνεται ήρωας. Που γίνει σε ήρωες. Ήρωας, όπως λέμε ήρωες στο κόμικ, που για μας γίνονται ήρωες. Ναι, ναι, ήρωες. Και θέλει να προσπαθήσει να εξοντώσει ήρωες με δωδεκάζουν. Ναι. Ο άρχοντας στο ταξιδιδιό. Ναι. Ένας σκληρό με ένα μάτι που είναι. Ναι. Και, και το τέλος. Ναι. Έτσι και παίρνει τη δύναμη ο νεαρός. Ναι. Και τους εξοντώνει όλους. Μάλιστα, καταπληκτικό. Και μία γυναίκα, κούκλα. Ναι, κούκλα. Να ερωτεύεται. Μα το σου βάλα και λίγο έρωτα στη ζωή μας. Μας έχεις εδώ με τους σκοτωμούς, με τους θανάτη. Καλά, με τα εξοντώματα. Ναι, ναι. Βάλε και λίγο έτσι, ας πούμε, ένα happy end, ένα κάτι τι. Παίρνει ένα μαχαίρι, ναι. Ο κακός, της παίρνει το κεφάλι και το πιάνει το παιδί. Γι' αυτό είναι την πραγματικότητα που λέω. Στην πραγματικότητα, μάλιστα. Ναι, μα γίνονται, καθημερινά γίνονται. Ρίξε ένα τροπάριο για να κλείσουμε. Ρίξε ένα τροπάριο. Τι τροπάριο? Αυτό, τι τραγούδησες πριν? Αυτό το ωραίο. Το απολυτίκιο, κάτι. Ω, δυστυχώς.
Δεν τα ξέρω σήμερα. Δεν τα ξέρεις, μάλιστα. Έγινε πάφη μου, σε χαιρετούμε. Γεια σου. Τσάω, 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 τσάω. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Όπως είδεστε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να, καλώς το να. Τι κάνετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ. Σήμερα είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Βέβαια, γιορτάζουν ερωτευμένοι. Η τρελή, ρε Πάπη, πότε γιορτάζουν. Η τρελή, κάθε μέρα. Ναι, ναι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αφού ζουν ζωή χαρισάμενοι. κάθε μέρα ένα πάρτι αυτό. Ναι, όταν έχεις το ακαταλόγιστο, όπως εμείς, Φερρυππίν, κάθε μέρα είμαστε χαρούμενοι και εορταστικοί. Αυτά είναι. Θέλω να κάνεις και ένα γκάλο. Να δούμε σήμερα τι δώρο θα κάνουν τα παλικάρια. Οχ, δύσκολα βάζεις τώρα με τα δώρα, με τα δώρα. Νομίζω ότι περισσότεροι θα φροντίσουν να το ξεχάσουν. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, θα το κάνω όμως. Αν θέλει κάποιος φίλος να μας απαντήσει τι δώρο θα έκανε, τι δώρο έχει κάνει, ποιο είναι το καλύτερο δώρο που έχει κάνει. Θα μας δώσουν καμιά ιδέα, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Δεν πάμε σήμερα και είμαστε με άδεια χέρια. Προβληματίζεσαι το τι δώρο θα κάνεις. Βέβαια, βέβαια. Ναι, κάνε καμιά φανέλα της αγαπημένης ομάδας. Περιπέτεια, ένα διαρκείας για τον χρόνο. Ολυμπιακού δηλαδή. Ναι, του Ολυμπιακού να. Κάνε, κάνε. Ένα πρωτάθλημα. Παίξε κάτι... με τα κλασικά, άμα θες. Ένα αρκουδάκι. Μια λάκτα. Μια λάκτα, ε. Ναι, έτσι. Μπορεί... Είναι τοποθέτηση προϊόντος. Είναι παρά είναι τοποθέτηση προϊόντος. Μπορείς να κάνεις ένα κουπονάκι. Τρία ματσάκια, μια αγάπη μου. Σου έχω πια τριαδούλα. Σήμερα έχει τζόκερ. Δώστε ένα δελτίο. Παίξω γκολ-γκολ τον Ολυμπιακό με τη Δυναμό, Φερρυππίν, ας πούμε σου λέω εγώ τώρα εδώ. Ένα σημείο τέλος πάντων. Μπορείς να της κάνεις ένα καταπληκτικό δώρο. Ένα string που είναι και της μόδας, από χθες το είδαμε. Πάνε στο ΆΚΑ, μπορεί να έχει ξεχάσει. Στο ΆΚΑ μπορεί να έχει ξεχάσει μέρα τίποτα. Μάλιστα, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά, καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Ναι, και αυτό, και δώρο προτάσεις, ας πούμε, ενδεχομένως. Λες να μην το εκτιμούσε, ας πούμε, η καλή σου, αν της πήγαινες μία τριαδούλα, ρε παιδί μου, κάτι. Μωρό είναι άσπαστη. Έτοιμοι είμαστε. Πληρώνεσαι, πληρώνεσαι. Πάρε να εισπράξεις κατευθείαν. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλώς το να, καλώς το να. Καλώς ο Πάριος, ο φίλος. Αλλά είναι λίγο νύστας. Είναι λίγο? Νύστας. Νύστας, ναι, ναι, ναι. Σε πιάνει ύπνος άμα ακούσεις και πολύ ωραία Πάριο. Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει λίγο. Έτσι ξυπνάτε ρε, πρόβατα ξυπνάτε. Ακούστε, σάκι. Και πώς ξυπνάει? Με σάκι. Και σε θέλω. Και σε θέλω. Εγώ άλλο για την ημέρα ας πούμε σου, θα σου έβαζα αυτόματα, άλλο κομματάκι. Ποιο? Έτσι λίγο να πιο... Ποιο? Μπαλάντα. Μπαλάντα. Μπαλάντα, μπαλάντα, όχι λες. Μπαλάντα, αλλά είναι σαν να ακούς Πάριο είναι μπαλάντα. Μάλιστα. Και σε θέλω, κατευθείαν δηλαδή. Ναι, εντάξει. Με ένταση, με πάθος. Σωστό, με δύναμη και πάθος που είναι καθαρά... καθαρά... Αφιερωμένος όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Καλή δουλειά σε όσους ξύπνησαν να πάνε στη δουλειά. Καλό ύπνο σε αυτούς που θα κοιμηθώ. Έτσι, αμάν τώρα πιάνεις ευαίσθητες χορδές, πιάνεις το καλύτερο κομμάτι, αυτό το πιο ζηλευτό κομμάτι. Να σου πω την άλλη. Σαν και σένα δηλαδή, εύχεστε στους συναυτό. Εγώ θα ακούσω την εκπομπή σου. Α, μας θυμάς. Όσο για το φίλο αυτό, τι περιέγραφε, κανένα έργο τρόμου, κανένα θρίλερ, τι περιέγραφε. Περιέγραφε. Κάτι περιέγραφε τώρα, ό,τι κατάλαβες. 4-5 ταινίες σε μία, ένα συνοθήλευμα. Είναι κριτικός κινηματογράφου, ναι βέβαια. Μάλιστα, λοιπόν. Είμαστε λάνθιμος μουτ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, καλή συνέχεια, να ακούσουμε και τους επόμενους. Βέβαια, φιλιά, φιλιά. Σε φανάγκη και σε θέλω σαν τρελός εγώ σε γυρεύω. Έτσι, με εορταστικά, με ερωτικά και μη τραγουδάκια. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 και παραγγελίες δεχόμαστε και μπορούμε να πάρουμε να κάνουμε καντάδα. Αν πεις είναι λίγο πρωί, θα πέσει κανένα σταυρίδι. Κανονικότατα. Λέμε ρε παιδί μου, τώρα κάποιος μπορεί να θέλει να πάρει την καλή του, την υποψήφια καλή του ένα τηλέφωνο ή κάποια να προσεγγίσει κάποια κοπέλα για το βράδυ να βγουν ένα ραντεβού και δεν έχει τον τρόπο να το πραγματοποιήσει. Δεν νομίζω ότι είμαστε οι καταλληλότεροι. Θα πάρουμε ένα τηλεφωνάκι. Μα εμείς είμαστε νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε συνώνυμο αυτών των καταστάσεων. Γιατί μπορεί να ξυπνάει, δεν είναι πιο ωραίο ας πούμε, να πάρεις την καλή σου πρωί-πρωί την ώρα που ξυπνάει για να πάρεις τη δουλειά και να της εκφράσεις τα συναισθήματά σου.
να τη τραγουδήσουμε κάτι, τον ύμνο του Champions League. Έτσι, κανένα ωραίο. Κάτι πιο ωραίο, τον κάτι... ύμνο του Europa League. Του Europa, ποιο το ξέρει, μωρέ τώρα. Μέτριο, μέτριο το Europa League. Δεν, ναι. Δεν μένει καν. Champions League. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλή σας ημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, πρώτον, βασικά είστε απαράδεκτοι, έπρεπε να ξεκινήσετε με το απολυτήριο του Αγίου Βαλεντίνου. Θα το βάλω μετά, εντάξει, να ξυπνήσω. Το έχουμε και χθες το έβαλα, γι' αυτό το σκεφτόμουν, λέω ξανά το ίδιο, αλλά θα το βάλουμε όταν επιστρέψουμε το διάλειμμα. Άρα, σήμερα, αφού είναι εμείς που θα κάνουμε ολόκληρη δοξολογία σήμερα για τον Άγιο. Είναι ο πανηγυρικός της ημέρας, βέβαια. Πάντως, μπάμπι μου και Δημήτρης, είπαμε το παιδί. Γιάννη, καλημέρα, ρε Γιάννη. Καλημέρα. Είμαστε 3 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Γιατί το λες αυτό τώρα? Έσκασε Δημήτρη στην Αγγλία αγγελία, λέει, με 400, όχι λίρες, ευρώ, σε ευρώ το μετάφρασαν. Ναι. Έρχονται, σε συλλαμβάνουν μπροστά στη γυναίκα σου, με στολές, με φώτα μπλε, στους φάρους κλπ. Ναι. Σε πάνε σε ξενοδοχείο, ναι. Σε φέρνουν την ερωμένη, ναι. Σε ταΐζουν 2 μέρες 3, σε απαγάγουν τις 13 του μηνός, σε συλλαμβάνουν τις 13 του μηνός και σε απελευθερώνουν στις 15. Σοβαρά, υπάρχει τέτοια υπηρεσία? Ναι, ναι ρε φίλε, σε πάνε σε ξενοδοχείο, ναι. Ένα Λόντον, ξέρεις τώρα εκεί πέρα αυτά 3 ώρες που είναι τα ωραία να πει, ναι, ναι. Εξαιρέσεις 13 προς 14 και 14 προς 15. Στη τιμή μέσα είναι και το μαναράκι. Ναι. Δώρο οι σαμπάνιες, τα φαγητά. Και η γυναίκα σου τι, σε ψάχνει δικηγόρος τώρα να σε απελευθερώσει? Η γυναίκα, ναι. Νομίζει ότι σε συνέλαβε αστυνομία, ρε παιδί μου. Μπροστά στη γυναίκα σου, είναι εγγυημένο, λέει, ότι θα έρθουμε να συλλάβουμε μπροστά στη γυναίκα και θα φοράμε πλήρες στολές αστυνομίας και μπλε φάρους, φίλε. 490 με 390 ευρώ κλπ. Αυτό, ναι, αυτό θα βόλευε να είναι, Παρασκευή για να πεις ότι Σαββατοκύριακο το αυτόφορο. Δεν κάτσω μέσα. Να πέφτει Δευτέρα αργία να το κάνεις τριμεράκι. Απίστευτο φίλε, τι σκέφτονται. Δεν το ήξερα καν, Ναι, ναι, μπράβο. Είμαστε πολύ πίσω ρε φίλε. Σε ευχαριστώ που ενημερώνεις. Έχω ένα μπλε τυποειδής, όποιος φίλος θέλει, ακούω προσφερές. Να πάω να το συλλάβω μπροστά στη γυναίκα του. Ναι. Η μούρη μου είναι έτσι. Κοίταξε να σου πω τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι πολλές δεν θα τους έχονταν και πολύ άσχημα. Πάρτονα, κράτα το μέσα και εγώ μπάρτυρας. Για να γλιτώσει ο άνθρωπος, να σώσουμε ανθρώπους. Όχι, εγώ σου λέω και από την αντίθετη πλευρά σου. Πάρτο μέσα, όλη μέρα με έχει με τα ποδόσφαιρα και δεν θα βγούμε έξω. Αλλά δεν ξέρει. Η Καψέρη δεν ξέρει όπως τι θα γίνει ύστερα. Μάλιστα. Εκεί πάνω στη μαγική οδό που θα είναι ο άνθρωπος τις μέρες. Έτσι, ωραία. Θα βολοδέρνει εκεί πάνω. Είναι η οδός του έρωτα η συμμαχική. Δεν το ξέρει. Κοροϊδέψατε το βάφι, Αυτά όμως είναι αληθινά όλα που είπε. Καλά, εννοεί, το έχει ξαναπεί ότι... Γίνονται αλήθεια. Έτσι, έτσι. Συνεχίζει να το κλεβάζει, νομίζω, ότι λέει ο άνθρωπος μυθοπλασίες. Σε καμία των περιπτώσεων. Όχι, αφού μέχρι να βρούμε κανέναν μάλλον έχει... μπροστά μας να μας δολοφονήσει. Μας έχει πει και ο ίδιος ότι μην τα πιστεύετε, αυτά είναι ψέματα που γίνονται στις ταινίες. Το έχει πει. Ωρε φίλε, δεν το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω, έχει υποθεί. Γιατί τώρα εγώ κοιτάω, μην έρθει κανένας με την κόρη του και έρθει ένας μαύρος και του σκοτώσει. Δεν μην έρθει κανένας με την κόρη του και ζητήσει δουλειά σε συνεργείο. Έχω το νου μου. Και μην εμφανίσει και μας εξοντώσει όλους μαζί στο τέλος. Και είναι και δαιμονισμένη. Όχι τίποτα άλλο. Μην είναι δαιμονισμένη η κόρη αυτού που θα έρθει να ζητήσει. Για μα, η κόρη του περιπτερά. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Άκουλε πάντω και του λαμβάνουν τον άλλον. Τον εξαφανίζουν 2 ημέρες. Με 4 εκατοστάρικα. Με κανά δυο, χιλιάρικα και τα λοιπά. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς το να. Πρόσεξε τώρα. Το που θα απαγάγουν τον άντρα της υπόθεσης και πάει στο ξενοδοχείο, από πίσω θα φύγει και η Αγγλίδα. Μην νομίζετε ότι θα μείνει εκεί. Θα παραβεί και αυτόν τον κόμενο. Εντάξει, θεμητά είναι αυτό. Γιατί έτσι. Για Αγγλία μιλάμε. Βέβαια. Μπορεί στην τελική να του πληρώσει η γυναίκα. Πάρτε τον. Μα εγώ αυτό είπα. Πάρτε τον από εδώ όλη μέρα. Τον έχω με την αρίδα του πάνω. Με βλέπει τα ποδόσφαιρα. Εκεί με τις μπάλες. Τις μπάλες. Με και τένις άρχισε να μου βλέπει τώρα ο χάιρευτος. Ναι. Και τσιπά. Δεύτερον, έχω κολλητό που έχει σήμερα γενέθλια. Και πρέπει να είναι ο μοναδικός άντρας στον πλανήτη που δέχεται δώρο του Αγίου Βαλεντίνου. Και για να δεις πόσο θεά είναι η κοπέλα, του έχει βγάλει εισιτήρια να έρθει να με επισκεφτεί στη Γερμανία και δεν του το έχει πει ακόμα, θα το πει σήμερα το βράδυ. Μην έχει κανονίσει. Και φορτώνεται για Αγίου Βαλεντίνου. Ξέρεις και να πάει να του δώσει τα εισιτήρια και ξαφνικά να έρθουν να το συλλάβουνε. Μα τι έκανα.
Όλο το σενάριο για παπούλια. Όλο. Έτσι. Ωραία αυτό. Την ψάχνω αυτή την είδηση κιόλας για να τη βρω. Με ενδιαφέρει να αναπτύξουμε κι εμείς ένα κλάδο εδώ επιχειρηματικό, ας πούμε. Στην... αλλά, παροχή υπηρεσιών. Ναι, αλλά ανεξαρτήτου Βαλεντίνου. Όχι γενικότερα. Ναι, ανά πάσα στιγμή. Ναι, ανά πάσα στιγμή μια διήμερη έτσι, ας πούμε, απόδραση. Όχι, απαγωγή και απόδραση μετά θα έχει. Ναι. Μάλιστα. Να σε καλά. Γεια. Γεια. Έτσι, έτσι πλέον αποχαιρετίζουμε. Έτσι και σε θέλω, φίλε μου ακροατά, εδώ. Καθημερινά, κυρίες και κύριοι, στο Λίμπερο 107,4. Αυτό που συμβαίνει, αυτό που πραγματώνεται. Η άγνοια που έχουμε για το πώς θα κυλήσει κάθε εκπομπή είναι μοναδική. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. 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 Μ' ακούς? Σ' ακούω. Είναι εκεί ο κύριος Αποστόλης? Όχι. Είναι εκεί η κυρία Κατερίνα? Όχι. Πότε θα έρθουνε? Αύριο. Ωραία. Έγινε. Λοιπόν, άκουσα να δεις τώρα κάτι. Λέω μήπως και ξέρεις. Μάλιστα, κάτω το πιστικό σου, ο φίλος μας. Ο Λευτέρης, καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ρε? Ο Νάτος, ο ερωτικός. Ο ερωτικός Πασχάλης. Χρόνια πολλά στους μαυρόασπρους, στους ερωτές μου. Α, βέβαια, και καψούρες σου, καψούρες σου. Ναι, εγώ και άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, είναι γνωστό αυτό άλλωστε. Ναι. Mm-hmm. Θα οικονομήσω σήμερα παίζεις πουθενά, κάπου παίζεις. Παίζω, βέβαια, στο 8-ball. Εντάξει, θα με περιμένεις, δεν θα έρθω. Ναι, έτσι, αυτό, σιγάμε, άμα δεν παίξουμε έξω από την πόρτα σου, σιγά μην έρθεις, μόνο λόγια. Για πόρτα, μέσα, στο σαλόνι. Μέσα στο σαλόνι, ναι. Δεν θέλω να έρθω, γιατί τραβάω τα φώτα. Αυτό, και ξέρεις, ναι, παπαράτσι με κυνηγάνε. Μην έχουμε λιποθυμίες, μην έχουμε χωρισμούς, μην έχουμε... Κυρίες και κύριοι, ο Πασκουάλε και θα είναι όλοι γύρω από τον Πασχαλή, δεν ασχολείται κανείς με μπάτμα. Αυτό, ναι. Σε ευχαριστώ. Πέρα πολλά. Θα σε ευχηθούμε σήμερα η μόνη ελληνική ομάδα αντιπρόσωπος. Να κερδίσει χαλαρά. Γιατί εκεί έριξε το βάρος, κατάλαβες. Μάλιστα. Γι' αυτό αυτή. Εγώ για άλλες ομάδες δεν θα πω σήμερα, όχι. Mm-hmm. Τι άνθρωπος. Ναι, δεν λέω τίποτα. Ναι, ναι. Εύχεσαι δηλαδή καλή επιτυχία στο εντυμότατο σωματείο του Ολυμπιακού. Όχι, από τον αντίληφθο. Όχι, δεν είπα σε αυτούς εδώ. Οι άλλοι εκεί τι έγινε στο μπάσκετ, πήραν την ομάδα και φύγαν. Ναι, κανονικότατα. Ξαφανίζει. Αυτό είναι. Έτσι. Και τι πήγε ο Γιαννακόπουλος, λέει, ένα τέτοιο και τους πέταξε. Άφησε, εναπόθεσε ένα γυναικείο εσώρουχο πάνω στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κόκκινο. Κόκκινο, ναι. Ωραίος. Το είχε, ναι, πού το βρήκε όμως, εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Μπορεί να το είχα και εγώ απορία, ναι. Δεν τι είπε έναν παρατρεχάμενο ότι πάνε φερερέ. Και πού το βρήκε. Ναι, κατευθείαν, ας πούμε. Γιατί εγώ έψαχνα χθες κάτι, ένα πουκαμισάκι να πάρω και γύρισε όλη την αγορά και δεν το βρήκα. Γιατί. Να... Δεν είχε τα μέτρα σου. Δεν είχε. Εμείς οι ομάδες κάλτσες δεν μπορούμε να βρούμε αφορές. Δεν είχε τα μέτρα μου. Έχει, ρε φίλε, 6L10 νούμερο. Να, δεν είχε. Έψαχνα να βρω ένα πουκάμισο με καρδούλες και καταγγέλλω τη νέα τάξη πραγμάτων, πρέπει να τα πούμε αυτά, τους Ιλουμινάτι, τους Εβραίους, που φτιάχνουν πλέον αυτά τα slim τα ρούχα, τη slim γραμμή, ακόμα και extra large να πάρεις. Είναι για παιδάκια. Εγώ, ας πούμε, που έχουμε τέτοια κορμιά εμείς. Και όπως εγώ έψαχνα να βρω μαγιό με τυράντες όπως παλιά. Σαν του Μέγκου και δεν μπορούσα να βρω. Σοβαρά σε μιλάω. Και ξέρεις, που να βρίζε, και ξέρεις για ποιο λόγο οι εταιρείες, ας πούμε, δεν φτιάχνουν ρούχα για πιο εύσωμους όπως είμαστε εμείς. Γιατί θεωρούν ότι δυσφημούμε τη γραμμή τους. Ενώ στην πραγματικότητα. Την διαφημίζουμε, λέτε, ναι. Εμείς τη διαφημίζουμε. Από εγώ τα καταγγέλω αυτά. Έτσι. Καταγγέλουμε. Έτσι, μόνο. Μάλιστα. Θέλεις να απευθύνεις κανένα ερωτικό μήνυμα, ας πούμε, πουθενά μέρα που είναι, καμιά αφιέρωση? Ναι, έχω, ας πούμε, ναι. Ότι σε δύο αγωνιστικές, τρεις από τώρα, θα τους βιάσω. Μάλιστα. Έγινε. Ο βιασμός θα είναι ανελέητος και χωρίς καμία διάκριση. Μάλιστα. Έγινε. Ναι. Σε χαιρετούμε. Τσάω. Άντε, bye. Τσάω. Ερωτικός. Καλά, μέσα. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Λοιπόν, 6 και 34 πρώτα λεπτά, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή αναπαυλίτσα. Να σκώσουμε μανικάκι εδώ, να ανοίξουμε και κανένα αθλητικό ζήτημα, ή μπορεί και όχι, ρε παιδί μου. Ό,τι βλέπεις, είναι η μέρα τέτοια. Είναι η μέρα. Μικρό διαφημιστικό διαλυμάτα. Κοιτάξτε, νομίζω και το μπάσκετ θα απασχολήσει κιόλας και πάω χθες πρόκριση στον τελικό μετά από 20 χρόνια. Υπάρχει επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.
μικροτσούτσουρα, πώς το έλεγε. Πώς το έλεγε αυτό η φιλινάδα μας. Μικροκούρσιτσα. Μικροκούρσιτσα, έτσι. Το απολυτίκιο του Αγίου Βαλεντίνου. Το ακούμε κάθε χρονιά. Το μεταδώσαμε και χθες που ήταν Ακύλα και Πρισκύλας. Το αντίπαλον δέος στην Ξενόφερτη και Φραγκολεβαντίνη και η ορτή του Αγίου Βαλεντίνου που είναι σήμερα. Είναι το ντέρμπι. Ντέρμπι, ντέρμπι. Αλλά έχουμε και άλλη γιορτή ως χριστιανοί Ορθόδοξοι. Έχουμε τον Άγιο Ιάκυνθο, τον οποίο εορτάζουμε. Ως επίσης αντίπαλο δέος, αλλά έχει επικρατήσει νομίζω ο Βαλεντίνος και οι 14 του Φλεβάρι. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Από εξωτικό τροπικό νησί Τριάδη, καλημέρα. Και ερωτικό Τριάδη θα έλεγα εγώ. Στα πλαίσια της ημέρας κιόλας. Θρίσαμ. Γιάννη. Ναι. Ο Φωτιάδης είμαι, μπορούμε. Ποιος, δεν άκουσα. Ποιος, ντροπή, ρωτάς ποιος. Ο Φωτιάδης. Α, εντάξει. Τι εντάξει. Συγγνώμη ρε παιδιά. Όχι, όχι. Μιχάλη μου. Έχω δύο θέματα να πω. Δύο θέματα κυρίες και κύριοι εδώ στην αρχισυνταξία. Λοιπόν, συνδεόμαστε. Ένα είναι, σου στείλα από, το, ναι. από τους πιγκουίνους μου στείλανε φωτογραφία. Το, πες το, μου, την πάρεις. Μου στείλανε τη... το πέσω τη... κολοκύθα, την κολοκύθα, συγγνώμη. Σε στίγμα που είναι σε στίγμα γυναίκα και να τη δώσεις όταν θα πάει, όταν θα πάει στο τροπικό νησί εκεί στην Παχάμες, εκεί που θα πάει στο Βραζίλ. Ναι. Να το δώσεις το Λευτέρι. Άνοιξε το τέτοιο. Το άνοιξα. Και... μπράβο τα γόρη μου, θα το στείλεις. Και έχει μέσα και ένα άλλο βίντεο που χορεύουν οι τερλίνες. Τη ΣΑΕΚ χορεύουν εκεί πέρα μέσα. Μάλιστα. Στο βιντεάκι. Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο είναι ντρέπουμε που είμαι από όλο πόντο. Γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί. Γιατί έχω, στη Super League είμαστε, δηλαδή ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόεδρο. Ναι. Πρόεδρο έχουμε, αλλά πρόεδρο δεν βλέπουμε. Καταγγελία. Μάλιστα. Ναι, ναι, δεν σου μιλάω ειλικρινά. Ναι. Χθες μίλησα με τους απολυνιστές. Ναι. Λέω παιδιά, λέω. Να κάνετε μια ενημέρωση. Εγώ επειδή τώρα δεν βγαίνω και πολύ, να μάθω λέω, παρόλο που είναι πέμπτη η ομάδα, έκτη είναι, ναι. δηλαδή ούτε να αρθίσουμε να συναντηθούμε, γιατί εμείς δεν είναι σύνδεσμο τα άτομα. Ναι. Τα άτομα δεν είναι σύνδεσμο όπως ο Φωτιάδης, εγώ και όλοι οι απολυνιστές. Δεν είμαστε μέλη. Δεν έρχεται, δεν ήρθε ποτέ να είμαστε από κοντά. Ναι. Κόψανε την πίτα εδώ στο γήπεδο του κλειστού του μπάσκετ. Τώρα θα πάνε στο Κιλικής και θα κόψει την πίτα εκεί. Καλή πίτα. Δεν ήρθε ποτέ. Του Καλατζής τώρα δηλαδή, ούτε να πει ρε παιδιά εσείς όλοι αυτοί τα 500-1000 άτομα που έρχεστε, ούτε έχετε να... Πάρτε ένα κομμάτι. Ε? Πάρτε ένα κομμάτι από την πίτα. Όχι δεν κομμάτι, να δούμε, να το δούμε. Στην Αμερική είναι, σοβαρά σου μιλά, πάμε. Εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι το ζήτημα, δεν τον έχουμε δει να πει ξέρω ρε παιδιά εδώ τι γίνεται εδώ. Είναι ο μοναδικός πρόεδρος που δεν έχει έρθει ποτέ να... Κραυγή αγωνίας από το Φωτιάδη για τα... Όχι δεν είναι, είναι διοικητικά δηλαδή... του Απόλλωνα, συγκλονιστική κυρίες και κύριοι. Γιατί το λέω Βάμπη, ναι. Ξέρεις γιατί ο Φωτιάδης και αυτά που είδες την μπλούζα και άλλες μόνοι τους που κάθονται και πολεμάνε να μαζέψουν να δώσουν μπλούζες. Να δώσουν μπουφάν για να γραφτούν, να γίνουν μέλη. Δεν είναι σύνδεσμο, μέλη. Μέλη. Μάλιστα, μάλιστα. Μπράβο, δρυμή κατηγορώ και κραυγή αγωνίας. Όχι, δεν είναι, ξέρεις τι κάνει να δει. Ναι. Δένει από Αμερική λεφτά στο Καλατζή για να μπορέσει να κάνει δουλειά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Ναι, τα ντόλας, τα ντόλας. Και θέλω να στείλω χαιρετίσμα το Φούρνα, ρε. Είχαμε λίγο διαμάχες. Ναι. Την Κυριακή θα είμαι στη Μαρβίτα, θα τα πούμε εκεί. Εντάξει, θα τα πούμε εκεί. Έγινε, φιλιά. Δεν μου λες. Για Άγιο Βαλεντίνο, εσύ που είσαι και ερωτικός ακροατής, ούτε μια αναφορά, δεν λέτε. Λοιπόν, εγώ κοίταξα σήμερα, θα σου πω και την είδηση. Ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο από Αθήνα. Ναι, αυτά θέλω να ακούσω. Τι γίνεται. Αυτό ήθελα να σε πω. Ναι. Και είμαι στην αναμονή. Είχαν τη συνάντηση την Κυριακή, το άτομο το δικό μου. Ναι. Περιμένω το Facebook το δικό της να μου απαντήσει. Ναι. Για να μπορέσω να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε. Αυτό αγόρι μου και χρόνια πολλά στους ερωτημένους. Αγόρι μου, αγόρι μου. Χαιρετώ και σ' ακούω. Φιλιά. Τα έβαλε τα πράγματα στην σωστή τους βάση. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα. Κωνσταντίνο, ένα μεγάλο μπράβο στον Ολυμπιακό για αυτό. Γιατί? Σηκώθηκε και έφυγε. Μάλιστα. Τι σε, τι σε ικανοποίησε στη συγκεκριμένη κίνηση? Ορίστε. Τι σε ικανοποίησε δηλαδή, ας πούμε, ως φιλάθλος άλλης ομάδας στη συγκεκριμένη κίνηση? Δεν έχει παραγίνει πλέον το TV. Ξέρω λίγο που καντάρια μπάσκετ παραπάνω. Το χθεσινό το παιχνίδι ήταν ντροπή. Και δεν γίνεται αυτός ο θεσμός συνέχεια να στιγματίζεται από αυτή την ομάδα. Δηλαδή φτάνει πια αέριο. Ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός συμμαχίες στο ποδόσφαιρο, εντάξει, το παραδεχόμαστε. Δεν έκανε και τόσο πολύ. Ο Παναθηναϊκός κάνει χειρότερα. Ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ μπαμπή κάνει χειρότερα από ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός. Απλά το ποδόσφαιρο επειδή είναι πιο λαοφιλές. Βέβαια και πιο... Φαίνονταν περισσότερο ο Ολυμπιακός ότι έκανε κακό. Το κακό που κάνει ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ τόσα χρόνια έλειος πια. Και εύχομαι να μην τα βρει ο Πάοκ μπροστά του. Έτσι όσο, δεν έχει και πολλές ελπίδες ο Πάοκ ούτως ή άλλως. Νομίζω δεν χρειάζεται να... Όχι, ότι σε όποιες ελπίδες έχει μπάμπου ο Πάοκ να κατέβει να παίξει, θα το νιώσει στο πετσί του. Δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο λόγω του κ. Καρακόπουλου. Και έχω το δικαίωμα να το πω αυτό το πράγμα. Αλλά τόσα χρόνια επειδή το έχω νιώσει στο πετσί μου και πώς είναι, μπράβο στον Ολυμπιακό που σηκώθηκε και πήγε στο γήπεδο. Μάλιστα, δηλαδή το είδες ας πούμε ως μια κίνηση αγανάκτηση συνολικά για την τροπή που έχει λάβει το... Είναι άλλη ομάδα, έτσι κάτσε να το δω έτσι μόνο και μόνο για το άθλημα που λένε και με έγιναν τα νεύρα κρόσια. Με έσπασε τα νεύρα, λες και δεν ζωάρισε αυτό. Τέτοια κατήλα. Μάλιστα. Δίνεις δύο φάουλ τώρα στον άμα και μόνο στην πληροφή πώς θα θεωρώ ότι έχεις τα τρία φάουλ και δύο σε έναν παίκτη. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί αναγκαστική αλλαγή σε μπάσκετ να το βγάλει ο προπονητής του γιατί έκανε δύο φάουλ μόνο τέσσερα. Συγγνώμη, δεν έχω ξαναδεί στα δύο αράκια με το βορειά αυτό. Καλά, εκείνο το ιστορικό στο ημίχρονο. Τρία φάουλ ο Φέμπεργκινγκ. Και τρεις παίχτες που είχαν αποβληθεί του Άρη. Ναι, εντάξει, δηλαδή για όνομα του Θεού της Παναγίας. Κάτσουν από την Αυγή να προστατεύσουν λίγο το άθλημα. Δεν μπορεί να αλωνίζουν να πούμε η οικογένεια εκεί πέρα μέσα στα γραφεία και να κάνουν ό,τι θέλουν. Για όνομα του Θεού της Παναγίας. Μάλιστα. Και όσο για τη σημερινή μέρα, η αυριανή είναι σπουδαιότερη. Γιατί? Γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Μάλιστα. Καλά, σίγουρα δεν το συζητάμε τώρα, εντάξει. Δεν κάνουμε συγκρίσεις, απλά σήμερα έτσι το διασκεδάσουμε, εννοείται, εννοείται. Ναι, εντάξει, προς το χρόνια πολλά λοιπόν τότε στους ανθοπόλυγες, αχαροπάτες, και τα λοιπά. Να δουλέψει και αγορά, να βρουν και σε εμάς που έχουμε και εμείς δουλίτσα σήμερα, να κινηθεί το χρήμα. Βοηθάμε την ανάπτυξη, να σε καλά, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Τσάω, τσάω. Το μεταξύ για τον μπασκετάκι έχω να δηλώσω ότι θα είναι σαν να το έχουμε δει, αλλά δεν θα το έχουμε δει. Πήγαμε εδώ με τον Γιάννη και με διάφορους άλλους να παρακολουθήσουμε έξω σε ένα καφενείο. Μέχρι εκεί. Γιατί την στιγμή που ξεκίνησε το παιχνίδι, σκάσαν σουτζουκάκια, σουβλάκια, λουκαρικάκια. Έγινε μια μάχη. Η σφαγή που μετά μάθαμε από τα ίντερνετ. Ξαφνικά είδαμε ότι αποχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού και ότι έγινε σφαγή μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δεν είχαμε προλάβει να δούμε τίποτα γιατί αν έκανε το λάθος να γυρίσει το κεφάλι προς την τηλεόραση. Όχι, είχε χάσει τουλάχιστον τρεις δαγκονιές. Είχε χάσει τρεις δαγκονιές. Για τα χέρια σου. Θα μπαίνε δυστυχώς, θα σε εξαφάνιζα και εσένα με ένα πάρα πολύ δυνατό team. Οπότε η αλήθεια είναι δεν έχουμε πολύ μεγάλη εικόνα του παιχνιδιού παρόλο το ότι ήμασταν μπροστά στις οθόνες. Έχω σκέψει ότι μέχρι να έρθω κιόλα είχα χάσει και κάνα 5-7 λεπτά αγώνα. Και ήρθε εκεί και μα είδε στρωμένου και. Τρώμαξε το μάτι. Πρέπει να μπω μέσα να αναπληρώσω το χαμένο έδαφο. Καλημέρα στη γραμμούλα μα, περίμενε. Και θα σας περιμένω για μια ζωή. Α, τι γίνεται. Μπαμπίνο μου. Είμαστε καλά. Άκου τώρα μισό λεπτό, άκου. Βεβαίως. Το καφεδάκι για πάρτι σας. Αυτό είναι. Εμείς χθες γιορτάσαμε την ημέρα των ερωτευμένων, γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Βέβαια, τα είπαμε. Αγίου Ακύλα και Πρισκύλας, ναι. Αλλά εγώ δεν σε πήρα γι' αυτό. Χθες σε απόλαυσα. Γιατί? Τι γιατί? Πού με απόλαυσες? Πού ήσουνα? Α, στην R3 που πήγα. Πού ήσουνα? Έτσι, με φημώσανε, μ' άφησε η φίλη μου Έλσα να μιλήσω κανένα 20 λεπτό που την άλλη φορά. 8 λεπτά. Ναι, σε είδα λίγο πιεσμένο έτσι. Είπα μόνος μου.
Ρε Λουσάκη, άστε ο άνθρωπο να μιλήσει ελεύθερα. Όχι, να τα πει όλα έξω τα δόντια. Έτσι ακριβώς. Όχι, ωραία, γιατί είδατε θα τελείωνε την πέρυσι που είχα πάρει πάλι, μιλήσαμε κανένα κοσάλο, το πέρασε η εκπομπή. Είχανε βέβαια, ήταν και πρωινή και τριώρη, τετράωρη. αγαπημένη φίλη η Έλσα, αγαπημένη φίλη. Ναι, ναι. Εξαιρετική. Και σε από όλα αυτά και λέω από Μπαμπινάκη. Να τα, τι να κάνουμε, λοιπόν, τα βίσματα. Λοιπόν, τώρα για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, απόψε είπες στο Aimball, πού είναι το Aimball, για θυμίσαι. Στα Λαδάδικα, στα Λαδάδικα. Α, ωραία. Αν σε βγάλει ο δρόμος. Όχι, θα με βγάλει. Τώρα θα δω, πρέπει να, δεν μου γρονά, πρέπει να μιλήσω και με την αγάπη μου. Εκεί θα τη φέρεις, εξαιρετικό. Εκεί καταλήγουν όλοι οι δρόμοι. Εξαιρετικό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Έτσι να γουστάρουμε και εμείς. Έτσι. Να τον αφήσουμε έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Θα χαρούμε, θα χαρούμε. Λοιπόν, φιλιά. Φιλιά πολλά, έτσι. Έτσι. Και χρόνια πολλά να τα πούμε και αυτά. Γιατί να μιλάμε εδώ, με λέμε σε άλλες και άλλες εορτές χρόνια πολλά. Εδώ δεν θα πούμε. Εδώ δεν θα πούμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Μηδέν στο Πηλίκον. Καλημέρα. Έλα. Έλα. Έλα, Σιμέλα. Έλα, τι έγινε. Λοιπόν, εχθές άκουγα, πάπη μου. Για άλλες ομάδες συνήθως δεν μιλάω. Βεβαίως. Ποτέ. Το διευθυντή, το συμπέθερό σας. Ναι. Μεσημέρι. Ναι. Και για άλλους παραγωγούς δεν μιλάς. Και βγήκε ένας από αυτούς εδώ. Και λέει, είχε πας τα λέει με τον Γάβρο 40.000 στο γήπεδο. Εκεί πάτησα πριν ξαφνικά γιατί κάτι της έπαθα. Και ότι πρέπει λέει να κάνουμε ένα άλλο γήπεδο γιατί είναι επικίνδυνο το γήπεδο και... Εγώ όμως κατευθείαν το πανέξυπνο και πανέμορφο μυαλό μου. Βεβαίως. Σκέφτηκα και βρήκα τη λύση. Για δώσ' να. Και πρόσεχε τι θα πεις εδώ γιατί... Ναι ρε φίλε, περίμενε. Πες ότι δεν φεύγω ποτέ από το... Αρχίζω και το τρομάζω, ναι. Τα πλαίσια. Ναι, ναι. Να κάνουν μια πρόταση στους αγρότες. Όποτε παίζουν αυτοί εδώ πέρα σε αυτό εδώ το γήπεδο. Ναι. Να κάνουν... Να κλείνουν τους δρόμους. Γιατί, μπάμπη μου, άμα κλείσουμε γύρω-γύρω τη Θεσσαλονίκη, 3.000 θα μαζεύονται. Τίποτα. Η πόλη είναι κίτρινο, μαύρο. Βέβαια. Νοείται, γνωστά αυτά. Και δεσμεύομαι, διακρίνω μια ειρωνία σε ένα και στα λεγόμενά σου. Σε καμία των περιπτώσεων, το επιβεβαιώνω. Και δεσμεύομαι στον αέρα της πόλης, μπάμπη, Πατμανίδη, ότι μετά το παιχνίδι με αυτούς, ό,τι και να γίνει, κερδίσουμε, κερδίσουμε. Θα είμαι εκεί στην εκπομπή. Ωχ, κάτσε. Να στραφώ κατά ποιο. Όχι, ρε φίλε. Και θα έχω και χορηγό που θα μοιράζουμε πλούσια δώρα. Μάλιστα. Το υπόσχεσαι εδώ. Ναι, θα μ' αρέσει ναι. 100% κρωματικότητα εκείνη η μέρα. Θα είμαι εκεί το πρωί, κερδίσουμε, κερδίσουμε. Ό,τι και να γίνει. Win-win situation, δηλαδή. Ναι, μάλιστα. Έτσι. Είναι 14 φιλιά, 14 Φλεβάρι, μεγάλη δέσμευση, Πασχάλης, θα βρίσκεται την Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα ουσιαστικά. Τώρα, ναι. Δευτέρα, Κυριακή κοντή γιορτή, Δευτέρα ακόμη μεγαλύτερη με Πασχάλη στο στούντιο, μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Καλημέρα, μηδέν εδώ, καλημέρα. Βρεφά ένα ταψί με ντόνατ σχήμα καρδιάς εκεί πέρα που θες να αποκλείσεις. Σχήμα καρδιάς. Ναι, έτσι. Ναι, εντάξει τώρα. Δεν χρειάζεται να πάνε αγρότες. Πάρτε εσείς τα τρακτέρ σας που είχατε τόσα χρόνια και οργώνατε και αποκλείστε το βαλατάκι γύρω γύρω. Να μαζευτούνε 3.000. Ήθελε και τ' άκουσε τώρα. Έδωσε πάσα στον κενό χώρο από μόνος. Ως άλλος Βούκοβιτς. Λεοπάρδαλη μινιατούρα να πούμε. Κίτρινό μαύρο κατή. Λοιπόν. Λόγω της ημέρας σήμερα ρε εσείς, ρε παιδιά, άλλοι κάνουν τούρτες σε σχήμα καρδιά. Ναι. Από εδώ γλυκά σχήμα καρδιά, καταγγέλω και προκαλώ. Ναι. Το φούρναρι από τη Σταυρούπολη να κάνει ψωμί σε σχήμα καρδιά. Ω, να το μια καλή ιδέα. Μια χρόνια. Για να ακούει φίλος εστιατόρας, ας κάνει μπιφτέκια σε σχήμα καρδιά. Αυτό το καλύτερο. Επίσης, δίνω και εγώ μια επιχειρηματική ιδέα, να φτιαχτεί μια βαλεντινόπιτα. Όχι το φούρναρι, και θα φουσκώσει. Μας πλακώσει μέσα 5-6 καρδούλες μεταλλικής, θα φάσουμε τα δόντια μας. Δεν είμαστε για τέτοιο. Σατανάδες είστε. Έτσι, έτσι, μάλιστα, εδώ, φιλιά, φιλιά, επιχειρηματικές κυρίες και κύριοι προσεγγίσεις κιόλας για την ημέρα από το λόγο. Επειδή καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Καλημέρα, Ρα. Α, νάτος, νάτος. Καλημέρα. Καλά, ρε. Ποιον έχεις κύριε δίπλα, το φίλο μου, το Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα, Κιζόφιλα. Καλημέρα.
Είστε καλά εσείς εκεί πέρα στην Ελλάδα όλοι μαζί? Όχι. Όχι. Τώρα το κατάλαβα. Όλοι μαζί. Καθένας ξεχωριστά. Μπορεί. Τι διαφήμιση αυτή που κάνεις, Βαλεντίνος, και ανοίξατε το κουτάκι με, να μην πω τίποτα και μην κλείσεις. Τι, γιατί να μην κάνω διαφήμιση, να μην διαφημίσω τον εαυτό μου. Βαλεντίνος, τι είναι ο Βαλεντίνος? Τι είναι, για, τι είναι? Για, να σε πω εγώ τι είναι. Αυτό περιμένουμε. Ποιος Άγιος ήταν αυτός, ρε, μπορεί να μην πεις εσύ Αγίου Βαλεντίνου σήμερα που με λέτε? Ιταλικιά φέστα είναι αυτή, φέστα γίνεται. Φέστα, φιέστα. Και ερωτευμένον. Και ερωτευμένον με βρήκε και ο, βγήκε και ο πρώτος ο πελάτης σου και μας είπε, εμείς ρε που αγαπώ, που ήμασταν ερωτευμένοι, εμείς αγαπούσαμε, ρε. Έτσι. Αυτό τον αγαπούσα εγώ και την κυρία Μαρία, ούτε είχε γεννηθεί αυτός. Όταν εγώ αγαπούσα. Και αγάπη αυτός δεν ξέρει. Yeah. Σήμερα αγαπάνε, ξέρεις τι. Τι. Με το κομπιούτερ, με τα τηλέφωνα και με τα, άντε να, και με τα Facebook και τρίκες κατσαρέ. Πες τα γαραλάμπη εδώ. Και γιατί να μην τα πω. Έτσι, δρυμή κατηγορώ. Σήμερα οι Ιταλοί γιορτάζουν. Εμείς... Οι Ιταλοί έχουν σήμερα... Φέστα. Φέστα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μήπως το λες τώρα γιατί όμως αυτό... Όχι, αλήθεια, αλλά μήπως το λες αυτό για να αποφύγεις να πάρεις δώρο στην κυρία Μαρίκα. Λέω εγώ τώρα εδώ έτσι, ας πούμε, κάνω μια πονηρή σκέψη. Γιατί πρέπει να... Με συγχωρείς, πρέπει να... Να γιορτάζει, δηλαδή, γυναίκα, γιατί πάρεις ένα δώρο. Λέω τώρα, ρε παιδί μου, έτσι είναι 100 ημερών, ας πούμε. Όχι. Εντάξει. Είπα. Μαρικά, πού είναι το σπίτι που την παίρνεις τώρα εσύ? Φέρτη, 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 φέρτη. Μην μιλάς έτσι, λέει. Ποτέ. Λοιπόν, αυτή. Έτσι. Σήμερα εδώ πέρα θα γίνεται στρελής. Οι Ιταλοί δηλαδή. Εντάξει, και εμείς λίγο. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πότε να το γιορτάσουμε τώρα, λέει του Αγίου. Γιατί, καλά. Οι Ακίνθου. Κλέβετε, ρε. Εμείς λίγες γιορτές έχουμε να γιορτάσουμε. Και πόσες, δεν έχουμε και πολλές τώρα, μην λέμε χαζά. Δεν μου λες, εσύ όλοι αυτοί που είναι Άγιοι, θα το πάρουμε κι αλλιώς. Ναι. Όλοι οι Άγιοι, Άγιος Χαράλα. Ναι. Μεγάλος. Ναι. Καλύτερος. Πέτρο, Παύλο, τέτοια. Τι όλοι αυτοί έχουν. Και αυτές τις φούρες που θα λέγει ο Αλφάντος. Όλοι είναι δηλαδή οικονομημένοι. Όλοι τους έχουν οικονομημένοι, δηλαδή yeah. Τους έχουν ζωγραφίσει, να πούμε, όχι τους έχουν ζωγραφίσει, mm-hmm. Όλοι οι Άγιοι τους έχουν βγάλει σε εικόνες. Λοιπόν, τις είδες καμιά εικόνα από τον, με αυτόν τον Άγιο τον Βαλεντίνο, ναι. Βαλεντίνο. Σκοκακόλα είναι και αυτός, και... τον Άγιο Βασίλη, τα έχουμε πει. Εννοείται. Πτάμενη σταχτοπούτα. Εννοείται. Μάλιστα, θα το ψάξουμε. Έγινε, χαραλάμπη μου, τα φιλιά μας στην κυρία Μαρίκα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άντε. Δώρο θα φτιάνεις όταν ναι. Θέλει η γυναίκα δώρο, όχι όταν θέλεις εσύ. Έτσι, έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, τα φιλιά μας στη φέστα. Αμα αγαπάς. Αμα αγαπάς, αυτό είναι το δώρο. Η αγάπη και τα συναισθήματα που λείπουν από τη σήμερα ημέρα. Έτσι. Πει, πρέπει να κάνεις δώρο. Όχι, κι εγώ μαζί σου είμαι. Γιατί αγαπάει η γυναίκα. Έτσι. Έτσι. Φιλιά. Βλακίες είναι αυτές. Βλακίες. Έτσι. Έτσι, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Σε φιλούμε. Να πάρουμε να δούμε τι θα μας πούν και οι επόμενοι. Φιλιά, φιλιά. Τσάω. Καλή συνέχεια. Δεν ενδιαφέρει να πούν οι επόμενοι. Δεν ξέρω. Άντε, γεια. Και εγώ κάτι τέτοια λέω. Σημασία έχουν τα συναισθήματα, ο εσωτερικός κόσμος είναι αυτός που πραγματικά αποτελεί. Τα παπατζηλίκια για να γλιτώσει κανένα φράγκο. Ναι, 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 ο πλούτος. Και τέτοια. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Ναι, μ' ακούς, καλημέρα. Σ' ακούμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Έχει γίνει κέντα. Κέντα. Λοιπόν, μιλάμε για Βαλεντίνο, έτσι. Ναι. Υπάρχει στην Ιταλία ένας που λέγεται Βαλεντίνο Ρώση. Ναι. Το ξέρεις? Εγώ μόνο τον Βαλεντίνο Βλάχο ξέρω. Λοιπόν, Μπάμπη, υπάρχει ένας Βαλεντίνο Ρώση. Ξέρω Βαλεντίνο και Βλάχο, ρε. Άλλαξε το. Ξέρεις τι κάνει ο Βαλεντίνο Ρώση? Τι κάνει?
Ο Βαλεντίνο Ρώση είναι μοτοσυκλωτιστής. Ναι. DP. Ναι. DBG. Είναι πρωταθλητής. Ναι. Είναι champion. Mm-hmm. Και ξέρεις για να γίνει champion τι χρειάστηκε. Mm-hmm. Τα 3P. Ξέρεις ποια είναι τα 3P. Πύραυλος. Όχι φίλε. Τι είναι. Το πρώτο P είναι pain. Ναι. Πόνος. Ναι. Το δεύτερο P είναι pleasure. Ναι. Απόλαυση. Ναι. Το τρίτο P τι είναι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Ναι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι το τρίτο P. Όχι ρε, είναι καλό. Δεν είναι. Εντάξει, οκ. Μη το πει. Μη το πει. Το πάθος. Πάθος. Είναι σαν να μιλάς για την Πάπης Μπατμανίδης Company. Αυτό ακριβώς έχουμε. Pain, pleasure and passion. Περίμενε, θα μπορούσε να είναι και διαφήμιση προφλεκτικό αυτό. Ξέρεις τι είπε ο Βαλεντίνο Ρώση. Είμαι το Βαλεντίνο Ρώση. Ναι. Θέλει power of will. Power of love. Μη σου πω και power of will. Έτσι. Έγινε. Σε χαιρετούμε για να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Δεν την περίμενε. Θέλω να κάνω διάλειμμα. Θέλω να κάνω διάλειμμα. Αφού θα ξαναβγεί, θα τα ξαναπεί. Δεν ολοκλήρωσα όμως. Ολοκλήρωσε. Λοιπόν, power of will. Ένα, δύο. Τι θέλει τύχη. Ναι. Track. Ναι. Και τρία skills, δεξιότητες. Έτσι. Άμα τα έχεις και τα έξι. Ναι. Πέτας. Έτσι. Τώρα, περίμενε να τελειώσω. Όσον αφορά τη γιορτή και τα δώρα. Τέτοια δεν τα λες από την αρχή. Μας λες και τον Βαλεντίνο, τώρα σου τώρα και το... όσον αφορά για το Βαλεντίνο και τα δώρα. Ναι. Μπαίνω μέσα στα... στα public, ναι. Για να πάρω μια κάμερα για την Τζαμάικα. Ναι. Την παίρνω. Και εκεί που πάω να πληρώσω στο ταμείο σκάει ένας μπιτσιρίκος 14 ετών. Mm-hmm. Και είχε ένα λουκέτο. Ναι. Και του λέω ρε φίλε, αυτό το λουκέτο τι θα το κάνεις. Το λουκέτο μου λέει έχει δύο κλειδιά. Το ένα θα το πάρει η δικιά μου και το άλλο εγώ. Θα το ρίξουμε λέει σε μια πηγή που θα... σε μια πηγή. Που τρέχει καθαρό νερό και θα γράψουμε πάνω στο λουκέτο τα αρχικά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια τσουκαλά, μάλιστα. Γραμμούλα μας περίμενε, καλημέρα. Μα δεν μας περίμενε εδώ. Λοιπόν, 7 και 1 πρώτο λεπτό. Θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα γιατί είναι και το διαφημιστικό στη μέση. Κρατήστε την ορμή, κρατήστε εδώ την δυναμικότητα. Πολύ κιόλα ορμή, όχι αστεία. Καθημερινά, καθημερινά. Αυτά συμβαίνουν, φίλο μου Ιωάννη, μέσα στα στούντιο του Λίμπερο 107,4. Κρατήστε την όρεξή σας. Θα επιστρέψουμε δυναμικότατη και όπου μας βγάλει. Τον ερώτα σου μαγεμένη. Αχ, πώς δεν το σκέφτηκα να το βγάλουμε το συγκεκριμένο κομμάτι, να το έχουμε στη σημερινή μας playlist, η οποία βέβαια θα έχει άλλα πλούσια άσματα του χρόνου, του χρόνου. Λίτσα Διαμάντη, εξαιρετική. Να καλημερίσω στην παρεούλα μας και τον φίλο μου τον Μιχάλη που ήρθε να μας επισκεφτεί. Ξύπνησε πρωί πρωί ο άνθρωπος, ήρθε για διακοπές, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Φίλο μου Μιχάλη, δεν ξέρω, βάλε και τα ακουστικά για να μας ακούσει εδώ καλύτερα, για να έχεις την αίσθηση. Ακούγεσαι? Για κάτσε το μικρόφωνο, πες μια καλημέρα στον λαό. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Έτσι, από την Κύπρο. Από τη Λεμεσό. Έτσι, από τη Λεμεσό. Γιατί διακοπές στη Θεσσαλονίκη? Ήρθαμε για τον Batman. Ναι. Γι' αυτό, εντάξει, έτσι εξηγούνται. Παιδιά, είναι αλήθεια. Ήρθαν από την Κύπρο για να μας δούνε. Όντως, κλείσαν εισιτήρια για τη συγκεκριμένη μέρα. Εντάξει. Καλό. Και εμείς εδώ από τη Χαριλάου σκεφτόμαστε να κλείσουμε εισιτήρια για τον Batman. Να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι και πιο φτηνά να έρθεις από την Κύπρο από τη στη Χαριλάου. Αν πάρεις ένα ταξάκι, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το βράδυ περάσει ώρα. Κάτι τι, με 50 ευρώ πηγενέλα και λιγότερα, μη σου πω. Για ένα 60 πηγενέλα, να λέμε σο. Πεταγόμαστε κανονικότατα. Ο φίλος μας ο Μιχάλης εδώ στην παρεούλα. Αγίου Βαλεντίνου, τρεις μαντράχαλοι στο στούντιο. Ωραία. Τι πιο ερωτικό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Η μη εστίν ο λόγος της γνώσεως. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Να, κάτι τέτοια λέτε πρωί-πρωί, σατανάς και με σκλαβώνετε. Η μη με ήττα. Θα απευθυνθώ στον κύριο Αράουτ. Μάλιστα. Που μας είπε όλους εμάς, φτηνούς, εμπορικούς, αντίχριστους, αντίθεους και λοιπούς. Λοιπόν. Αλεξίσφαιρους, αδιάλακτους. Και πρίσκυλα. Ναι. Δεν κάναν τίποτα, φύγαν από τη Ρώμη.
Λοιπόν, δεν υπάρχουν σαφείς μαρτυρίες για το τέλος τους. Mm-hmm. Μερικοί όμως συναξαριστές αναφέρουν ότι αποκεφαλίστηκαν από τους ιδωλολάτρες. Mm-hmm. Η Άκυνθος. Ναι. Ο Κουβικουλάριος ή ο Άγιος Ιάκυνθος της Καπαδοκίας. Mm-hmm. Ήταν θαλαμιπόλος του αυτοκράτορα Τραϊανού. Ναι. Όχι του Δέλα. Έγινε αντιληπτό ότι ήταν, αλόθρησκος. Mm-hmm. Και ο Τραϊανός έδωσε διαταγή να τον δώσουν τροφή μόνο από σφάγια θυσιών. Πέθανε από πείνα σε ηλικία 20 ετών. Να. Έτσι. Και αλόθρησκη εδώ. Πάμε τώρα στο Βαλεντίνο. Βαλεντίνος. Πρόσεξε. Τα αφεντικό. Αναφέρεται ότι φυλακίστηκε επειδή πάντρευε στρατιώτες οι οποίοι απαγορευόταν να παντρευτούν χριστιανές, καθώς ο χριστιανισμός ήταν υποδιωγμόν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και κατά τη φυλάκιση του θεράπευσε την κόρη του φύλακά του Αστέριου. Λοιπόν, μαρτύρησε επειδή έκανε καλό σε χριστιανούς, σε χριστιανές και σε αλόθρησκους που τους έκανε χριστιανούς και τους στρατιώτες και έκανε και θαύμα που έσωσε την κόρη του φυλακά του Αστέριου. Οι άλλοι δύο τίποτα. Πουθενάδες. Εγώ θα σου πω το άλλο. Γιατί έχει σύμβολο της καρδιάς και του έρωτα ο... Γιατί. Γιατί την τελευταία του επιστολή όταν έγραφε ένα γράμμα υπογράφοντας ο Βαλεντίνος σου. Έτσι έγραψε και αυτό. Και η καρδιά έγινε μετέπειτα το 18ο αιώνα όταν άνθιζε ο υποτικός έρωτας και η κουλτούρα του υποτικού έρωτα. Γράφανε, εξέφραζαν την αγάπη με λουλούδια, δώρα και ευγετήριες κάρτες και βάζανε σιγά σιγά τις καρδούλες. Δεν λένε ότι τον έστειλαν, ότι εξόντωσε ένα δαιμόνιο που το τρομοκρατούσε κόσμο και σαν απόδειξε ότι το σκόντος έφερε την καρδιά του μπροστά στον αυτοκράτορα. Όχι, αυτό είναι ο Ρωμαϊκός. Ένα φίλος που δεν βασίζεται γιατί η καρδιά... Ένα σούκουμπους όπως το έλεγε η μυθολογία, η λατινική. Λέτε ρε παιδιά τώρα, τι σούκου, τι το σχήμα της καρδιάς μετά την πρίζα, το 18ο αιώνα όταν άρχισε να γίνεται ανατομία στο ανθρώπινο σώμα. Και εμείς πήραμε τη ρομαντική καρδούλα, αυτός πήρε την καρδιά ομά έτσι ρε παιδί και την πέταξε. Πρόσεξε όμως τώρα, πρόσεξε όμως. Επειδή η ανατομία άνθησε μετά τον 16ο αιώνα στην Ευρώπη... δεν σου είπα ότι το έβγαλε με εγχείρηση, με κάθε σπαθή θα το έβγαλε. Περίμενε ρε παιδί, περίμενε, μην βιάζεσαι. Όταν μετά το 16ο αιώνα άρχισαν να έχουν γνώση του σχήματος της καρδιάς οι άνθρωποι, μετά τις ανατομίες. Ναι. Λοιπόν, το στρογγυλό αυτή την καρδούλα με τα σχηματάκια, μετά οι υπότες δηλαδή την καλόπισαν λίγο την καρδιά, την έκαναν πιο όμορφη και άρχισαν να την παρουσιάζουν σαν σύμβολο ότι σου χαρίζουν την καρδιά για μου, φτάσουμε, το σχήμα που ξέρουμε σήμερα. Για να φτάσουμε εν έτη 2019 να κάνουν οι άλλοι πανηγυρισμό και καρδούλα μέσα στα γήπεδα να πούμε. Και πού είναι τα οστά του Αγίου Βαλεντίνου? Στην Ρώμη. Όπως είναι και στην Ρώμη, στη Μυτιλίνη. Α, μάλιστα. Δεν θα πρέπει να τα φέρουμε στο 8-ball. Στη Μυτιλίνη δεν είναι τα θαμμένο ο Άγιος Βαλεντίνος. Όπα, τι μας κρύβουν. Για δες το, για κάνει τις έρευνές σου. Όχι, όχι. Τμήμα του υπάρχει σε ένα ίσκο μικρό, το οποίο οι δικοί μας δεν το δίνουν σε μεγάλη έμφαση για να μην γίνει τόπος λατρείας στο νησί. Γιατί μια χαρά δεν θα πουλάνε καρδούλες και μποσκίνια. Τα λείψανα του Άγιου Βαλεντίνου ότι είναι στη Μυτιλίνη. Όχι, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μαρτύρησαν στην Κόρινθο, αποκεφαλίστηκαν δηλαδή από ιδωλολάτρες. Ναι. Και ο Ιάκυνθος και ο Βαλεντίνος πεθάναν στη Ρώμη. Μάλιστα. Άρα όλοι είναι καθολικοί Ιταλοί, κύριε Μπάμπη Αράου. Να και όταν εμείς ερωτευόμασταν, εσείς ήσασταν όλοι παντρεμένοι. Τρώγατε βαλανίδια. Άρα έτσι, παντρεμένοι. Να σε καλά. Σε φιλούμε, τσάο. Μας λέει εδώ, καλημερίζω τον φίλο μου τον Γιούρη που λέει: μόνο στο λόγο επειδή θα είχαμε τηλεφώνημα του στυλ βρε ποιος Άγιος Βαλεντίνος, βρε βάλτε κανέναν Έλληνα να παίξει να πούμε με τους ξενόφερτους. Τους Αγίους. Καλημερίζουμε και τον φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει: φαντάσου στο αεροδρόμιο, απευθύνεται σε σένα Μιχάλη, ερώτηση. Ο λόγος της επισκέψεώς σας, απάντηση. Batman, πες ποια θα είναι η κατάληξη, αυτό σκέτο. Θα σε ρωτούσαν εδώ. Και επίσης ο Παναγιώτης λέει: ενημερώστε με για τα ποια θα είναι τα νέα άσματα, γιατί λείπω για δουλειά στην Κέρκυρα και είμαι στα όρια της παραίτησης. Θα χάσει το σημερινό μας live, αλλά εντάξει, αύριο θα ενημερώσουμε να κάνουμε ανασκόπηση το τρίτο ημίχρονο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μηδέν εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να. Εγώ είμαι. Καλημέρα στην παρέα. Βεβαίως. Λοιπόν, κάνοντας γρήγορο ζάπινγκ, αντί να πέσω στη φάτσα σου, ας πούμε, με σταματάει το όνομα Μπατμανίδη στην ΕΡΤΡΙΑ. Ναι. Δηλαδή, δεν με σταμάτησε η εικόνα, με σταματάει το όνομα. Ναι. Λέω, ενδιαφέρον, πρέπει να το δω.
Λέω τον κύριο, ας πούμε, τον ξέρω, λέω από μέσα μου. Λέω τον κύριο, τον ξέρω. Mm-hmm. Και τι περιμένω, τι περιμένω. Ναι. Την έχασα λίγο τη συνέντευξη, θα σου πω το λόγο γιατί. Τι περιμένω. Τηλεφωνική παρέμβαση του Λευτέρη στην ΕΡΤΡΙΑ και είσοδο του Πάφη μέσα. Δηλαδή, του Πάφη με ντου όμως, δεν πέρασε καν τα τουρνικέ. Αυτά ρίσα και τάπεζα στοίχημα με τον εαυτό μου χθες. Λέω θα γίνει αυτό. Ο Πάφη να σκαρφαλώνει από τα πλάγια του γηπέδου για να μπει κούτρα. Ο Πάφη θα σκαρφαλώνει. Ο Πάφη. Ναι, λίγο δύσκολα. Εντάξει, όσο μπορεί να πει. Περίμενα να μπει μέσα και ήθελα να δω στα πλάγια στην τηλεόραση παρέμβαση τώρα και να γράφει από κάτω φίλο Λευτέρη. Φαντάζεσαι κύριε Μπάμπη και τέτοια. Φρίκι, γιατί δεν λέτε. Πάμε έτσι και γινόταν και αυτό εχθές, ας θα γινόταν πανικό σημείο. Θα πάμε, θα πάμε 183% τηλεθέαση ΕΡΤ. Θα πάμε στο έχεις πακέτο. 1050, θα σπάγαν όλα, θα σπάγαν όλα. Στο έχεις πακέτο φαντάζεσαι να με καλέσουν εκεί Βίκη Χατζηβασιλείου και να πεταχτεί ο Λευτέρης. Κύριε Μπάμπη, γιατί δεν με αφήνετε να τα πω. Αν σου πω ότι... Να έχετε κουτί τα ντόνατς και να βγει ο Πασχάλης. Πω, σου μιλάω. Και να πει εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Και κλείνω, θέλω να είμαι σύντομος γιατί είναι ο Λευτέρης στην γραμμή. Έτσι. Κλείνω. Φιλιά, φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς τον να. Η ακίνηση είναι το όνομα της κόρης του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Α, μάλιστα. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αυτή το παλικάρι που ήρθε από τη... Ο Μιχάλης. Είπες, ήρθε, ναι. Ήρθε κατά το live, ναι, είναι αλήθεια. Ναι, αλλά τι είπες, ήρθε να μας δει. Ναι. Δηλαδή θα φοράνε ακουστικά. να μας δει το βράδυ. Α, ναι, το live. Θα φοράνε, θα έχουν το ασπίδες. ναι, αυτό θα βλέπει. Ναι, πώς είναι η silent disco, έτσι. Θα βγεις και στο δεύτερο μέρος ή θα το παίξεις Ολυμπιακός. Τι λες, να αποχωρήσω από το live, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τέλους. Ο κόσμος μου να αποχωρήσει στα δεύτερα μισά. Ο κόσμος. Κλειδώσει την πόρτα, ρε τρελός. Τελικά λέει αποστολή του Ολυμπιακού έφυγε κατά τις 10.30 το βράδυ από το ΆΚΑ. Ναι, γιατί είχε κίνηση στον δρόμο. Είχε κίνηση, λέει, με το ανακοινώθηκε ότι φύγει ο Ολυμπιακός, πήγαν όλοι, πήραν τα μάξια τους και κάναν μποτιλιάρισμα απ' έξω. Έτσι. Και κάτι τώρα τρέχουσας καιρότητας. Την ομάς του κρατικού κοιτάει αφιψηλού, στον τελικό την πήγανε μετά από 20 χρόνια. Μα κύπελο θα πάρει όταν πατήσει μαύρα χιόνια. Στον Νίκ Γκιάλης χόλο, όπισθεν θα έρθει με μπιπ. Μετά λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτή τη σάλα θα τους μπούμε και μπιπ. Μάλιστα. Μποσα μπιπ, λες και είμαστε κίνηση. Δεν έχει άλλα. Είναι κίνηση έξω από το ΆΚΑ το μάλιστα. Σαν ζέρσι, αλλά εμείς no mercy. No mercy at all, μέσα στο Νίκ Γκάλης Χολ. Και ο Σονούπος στην παλίτσα θα γεμίσουν μια βαλίτσα. Παρεκτός κι αυτόν αλήθεια, θα έρθει η διαιτητική βοήθεια. Μάλιστα. Να κάνουμε και λίγο χίλιασμα. Ναι, δέλει. Σίγουρα. Εντάξει, έγινε. Τώρα με Βαλεντίνους. Ναι, με Βαλεντίνους εδώ. Έχουμε... με Πάφη, Λευτέρη, Αράου και συναυτό. Όλοι τώρα ζει στιγμές... Εντάξει, πώς να αισθάνεται τώρα όμως ο Αριανός, δηλαδή, αν γίνει ένα στο εκατομμύριο και το πάρει ο Πάουκ στο μπάσκετ, το κύπελο. Δεν θα... Πώς θα το... Πολλά είπες. Εντάξει, οκ, λέμε ρε παιδί, ξέρω εγώ, πότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Γιατί ο Άρης, όταν πήρε ο Άρης το κύπελο, το τελευταίο κύπελο, το περίμενε κανείς να το πάρει. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Στη Λαμία. Ναι. Στη Λαμία, δεν ήταν τον Ολυμπιακό. Ναι. Νομίζω το περίμεναν, καλύτερη ομάδα ήταν από τον Ολυμπιακό. Όχι ρε, κέρδιζε τότε ρε. Όχι ρε, εδώ μέσα δηλαδή στο παλέ τους κέρδιζε. Και από στιγμή που ήταν ουδέτερο και με πολύ κόσμο κάτω, γιατί... Το Άρη δεν είχε τα τωρινά ψιλοχάλια. Εντάξει, αλλά πάλι η διαφορά δυναμικό. Δεν είχαν τέτοια διαφορά το Ολυμπιακό. Ήταν στα τελευταία του κόκκαλη που δεν πήγαινε καλά. Όχι, αφού αναγκάστηκαν και σκοτήκανε, φύγανε. Τότε που είχε κενωθεί το γήπεδο και τέτοια. Ακριβώς. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετίζω. Και με το Παναθηναϊκό στη Λάρισα να πούμε στο τσάφτο δεν το χάσαμε που καλατζή του Παναθηναϊκού έπαιζε σε Άρη. Εκείνα τα χρόνια δεν είναι. Mm-hmm. Έγινε, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Έλα, περίμενα, Πάβη, μου να δευτερολογήσω. Βεβαίως, είναι εκπομπή δευτερολογιών. Ναι. Ο κύριος που βγήκε πιο μπροστά, εγώ δεν μου λες τι κατάλαβα αυτός.
Μήπως δεν πιάνει τα ελληνικά μου. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω. Τι είπα εγώ. Τι είπες. Είπα ότι αυτή η γιορτή είναι ιταλικιά. Τι μας έκανε ανάλυση Ιταλίας. Μόνο τον Πάπα που δεν μας ανάφερε αυτός. Όχι στη Ρώμη και τις βλακίες του. Αυτά τα ελληνικά να πάντα πεις κανέναν άλλον που δεν καταλαβαίνει. Γιατί εγώ είμαι από χωριό, ναι. Αλλά το χωριό με εμένα είναι λίγο μεγάλο. Μόνο Άγιος Δημήτριος. Έτσι να πεις στον κύριο. Δεν σε θέλουμε, έχουμε Άγιο Δημήτριο. Γιατί με την έδωση, άντε να μην γίνουμε βίδες. Όχι, ρέμιση, ρέμιση, ρέμιση. Είναι ελληνικούρης του και μπλα μπλα μπλα. Ιερός χουλιγκανισμός. Και αν αγαπάμε εμείς οι δεξιά, σιγά τα οάδε, σιγά. Μας ξέκανες, μας λέρωσες. Δεν έγινε. Κατάλαβες. Φιλιά, αυτός... φιλιά. Ναι. Άντε, τσάω, τσάω. Φιλιά. Φιλιά. Έστον... Ναι. Ναι, εντάξει. Επειδή είναι η μέρα τέτοια, φιλιά. Ναι, γι' αυτό, λοιπόν, φιλέ. Μόνο τον Πάπα που δεν μας ανάφερε. Τα υπόλοιπα όταν για Ρωμαίος μας μπει. Γιατί δεν λέτε. Είναι ναι. Ιταλικιά η γιορτή. Τι παραπάνω κατάλαβε αυτός. Έγινε. Από ποιο χωριό είσαι, τι πιο πολιούχο έχετε εκεί πέρα. Το πολιούχο του Αράου. Ποιο πολιούχο έχετε. Πολιούχο δεν έχουν, οι Λιβητοί δεν έχουν κανένα. Μόνο το Βαλεντίνο, μόνο το Βαλεντίνο. Έγινε Μπάμπη μου, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Ότι θα είχαμε αντιπαράθεση για τον Βαλεντίνο, πήρα να πω για τον προηγούμενο, μόνο εδώ. Φαντάζομαι μια εκκλησία, το ένα πέταλο από τη μία, το άλλο να πετάνε στα σύρια. Να είναι σαν τους βροντάδες της Χίου, Βαλεντίνος και Ιάκηθος, και να πετάνε ρουκέτες. Να πάρα το γιορτάσουμε στα δύο αωράκια, ρε παιδί μου, αν υπάρχει τέτοια διχογνωμία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα, μηδέν εδώ, καλημέρα. Καλημέρα, και εδώ μας τα κλείσαν, καλημέρα. Μηδέν στα τρία, για καλημέρα. Καμιά... Για καμιά πεζογέφυρα. Έλα, τι γίνεται. Μας ακούς, μας έπεσε. Έλα, ακούγεσαι. Έλα, παδί. Στην πεζογέφυρα του έρωτα, Στην πεζογέφυρα καμιάς εκκλησίας, ναι. Τα έρνονται όλοι μαζί. Στην πεζογέφυρα των αναστηναγμών και τα λοιπά. Για πες. Λοιπόν, παδί μου, αγόρι. Να. Βαρισίμαντος Φωτιάδης, για πες. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Πώς γίνεται να έρθει ο Top Gun, ναι. Να έρθει ο Παπούλιας, να έρθει η Κατερίνα, να έρθει ο Μιχάλης, ο Γιάννης. Να μπαίνουν ένα θόρυβα και ο Φωτιάδης την πόρτα να τη βρίσκει κλειστή. Έλα μπουντέ. Όχι, γιατί με καίει αυτό εδώ. Μα και εμείς κλειστή τη βρίσκουμε. Αθόρυβα, Κατερίνα, ανέβηκε, έκασε, η πόρτα να είναι ανοιχτή. Κάποιος σε πολεμάει. Για να το εξήγησα αυτό. Κάποιος σε πολεμάει. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν το μαλλιοτάγαρο, ποιο είναι το μαλλιοτάγαρο, δεν την κοπριά. Ποια είναι αυτή εδώ πέρα και η πόρτα να είναι κλειστή. Δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε. Θα καλέσουμε το CSI. Να τους να πάρει τα δακτυλικά DNA. Πήρα τηλέφωνο τη Μαρία, τη μάντησα να με πει θα το ψάξω, θα το βάλω την μπάλα να κάνω. Μου πει μάντησα. Είσαι η Κατερίνα και ανέβει αθόρυβα. Ανέβηκε. Ούτε εσύ την πήρες καμπάρια. Είδες τίποτα. Όλοι μπαίνουν αθόρυβα. Ποιος σε κλείνει. Για να πω και κάτι άλλο. Για πες. Συγγνώμη που δεν είδα τη συνέντευξη χθες. Ναι. Δεν την είδα εγώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είναι. Συγγνώμη που δεν την είδα τη συνέντευξη. Πάπη μου, εμείς τώρα εγώ. Από το άλλο μαλλιοτάγαλο φούρναρι που κάνει τώρα τα κουλούρια και κάνει. Δεν ούτε με ενημέρωσε εξω. Εσύ μπορεί να το ψυχάστηκα. Έχουμε πιο πολύ επικοινωνία εμείς οι δύο στο Ναι, θα την βάλω λοιπόν, σήμερα, θα δημοσιεύσω. Στείλε την Κολοκύθα στο Λευτέρι που θα πάει, στη Τζαμάικα. Δώσ' την. Θα τη δώσω. Σύντονα. Βραβείο, να είσαι καλά. Η Κολοκύθα είναι από. Με τη Ρίγανη. Βιδιούνιους. Έτσι, έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Έλα, Μπαμπή. Πάμε σήμερα. Είμαστε. Κατερίνα μου. Κατερίνα μου, δεν έπρεπε να λείπεις από τη σημερινή εκπομπή. Ξέρεις πόση ώρα καλό και προσπαθώ να σου μιλήσω. Ναι, κι εγώ προσπαθώ να μου μιλήσεις. Και... Δεν μας αφήνουνε. Δεν μας αφήνουν, αρχίσουνε. Μας πολεμάει το σύστημα, όλους μαζί. Παρακαλώ. Λοιπόν. Θέλω να σε ενημερώσω κάτι, επειδή ακούω πολλές, λένε πολλές χαζομάρες πολύ που παίρνουν. Να κατοχυρώσεις. Ναι. Το πολύ, μία φορά παίρνει ο καθένας για να παίρνει κι άλλος κόσμος. Μπράβο Κατερίνα μου, πες τα. Το πολύ... Το πολύ δεν θα φτιάξει να πας λέει ότι χαζομά του Κατερίνα. Το πολύ μία φορά. Το πολύ μία φορά να τα ακούτε έτσι. Για να παίρνει και άλλος κόσμος που θέλει να μιλήσει. Τι θα είναι αυτή για να μιλάνε καλά χαζομάρες. Χαζομάρες. Το λέει, αυτό είναι το κακό. Ότι κάποιοι λένε και δεν αφήνουν εσάς να τα πείτε. Μήπως πρέπει και εμένα. Είναι φανταστικό. Είναι μια βλακεία. Δεν είμαι μόνο να
παιδιά. Πες κάτι ουσιαστικό. Θέλω να πω χωρίς φορά σε όσους ερωτευμένους. Μπράβο, κορίτσι μου. Έτσι. Άλλαξες τη ροή του. Ναι, έτσι. Ε, όλοι απέσχει για φωσί στον ερωτά τους όσους είναι ερωτευμένοι. Mm-hmm. Πώς έχουν και παιδάκια να τα δουν να παντρεύονται. Μάλιστα. Για πες μου ένα τραγούδι που θα ήθελες να σου βάλουμε. Ε? Ένα ερωτικό να τραγουδήσουμε μαζί. Να κάνουμε ένα ντουέτο. Δεν μπορώ να τραγουδήσω τραγούδι. Εντάξει, δεν πειράζει. Ό,τι θέλω εγώ. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω. Τσάω. Μην παίρνετε. Καταγγελία για τους προηγούμενους. Μην παίρνετε και λέτε χαζαμάρες. Χαζαμάρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας το κλείσε. Καλημέρα. Και εδώ, καλημέρα. Το λες με ένα στήτο που έχει πιάρει μόνο τον. Καλημέρα. 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 Είχαν μείνει και τέσσερις κλήσεις της Κατερίνας. Αυτό. Κατερίνα, εγώ σήμερα πήρα πρώτη φορά. Ισχύει, ναι. Να το ξέρεις. Λοιπόν, έχεις το δικαίωμα, ναι. Έχω το δικαίωμα. 666, Βαλεντίνε, είσαι σεξι κανονικά. Έτσι. Συνθήματα, λοιπόν, αγιοποίηση του Τατσόπουλου. Και επειδή είναι λίγο... δεν είναι τόσο ορθόδοξος, υπάρχει και ο Σπαλιάρας. Κάποιον πρέπει να αγιοποιήσει. Λοιπόν, η Πανίνη να βγάλει όλους τους Άγιους σε χαρτάκια. Αυτά δεν πρέπει να περνάνε έτσι. Και σου παρατούμε, σου πω. Ποιος θα τους κερδίζει όλους? Καθένας έχει διαφορετικά. Καθένας, ναι, αυτό δεν έχει διευθυνθεί. Άγιος Βαλεντίνος, νομίζω. Εντάξει, ρε φίλε, έρχεται τώρα. Και τους Μητροπολίτες. Δηλαδή, ναι. Θα έρχεται. Έχω τον Αυρώσιο, λέει ο ένας, έχω τον Καλαβρίτον. Αυτοί οι δύο είναι παραπλήσιοι, δεν μπορείς. Ναι, ο ίδιος είναι. Μάλλον ναι, έχω ναι. Τον Πειραιός, ναι, εδώ μπέρδεψα τον Πειραιός. Ο Πειραιός είναι δυνατό χαρτί. Είναι δυνατό, ε. Ναι, ναι, νομίζω με Άνθιμο είναι παραπλήσιος εδώ το δικό μας. Στα ίσα αυτή κουντρά. Πιο δυνατός είναι, πιο δυνατός είναι. Ο Πειραιός. Ο Άνθιμος στη Χούντα δεν διάβαζε. Πειραιός, σαν τράπεζα ακούγεται ο Πειραιός. Έκοβε κορδέλες επί Χούντας ο Άνθιμος. Ο Εθνικής Ασφαλιστικής, ο Πίστεως πως ήταν παλιά, ο Αλφα και τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω τραγούδι κι εγώ. Βεβαίως. Από τις ημέρες, έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι του Λάκη Παπαδόπουλου. Απ' τη χαρά μου θα πεθάνω. Μάλιστα. Έφυγε στα αλήθεια. Δεν έφυγε και κάθε τέτοια μέρα. Τη το αφιερώνει. Ναι, κανονικά. Πλάγια, μια νύξη. Γιατί κάτω από το σπίτι που νοικιάζαμε το 1993 είχε ένα ανθοπολείο και ένα προπό. Ναι. Ήταν η μέρα τέτοια. Δεν βαριέσαι, πάω να πάρω μία. Γράψα προπό να παίξω και. Λοιπόν, και είχε ο Μπαγλαμάς εκεί και μου λέει: πάρε αυτό, ρε, μου λέει. Είχε μια συσκευασία με ορχιδέες. 4 χιλιαρικά και εκείνη την εποχή σχεδόν ένα μεροκάματο. Σβήνω 2 διπλές από το προπό. Λοιπόν, μας κατέστρεψε. Έτσι. 1 εκατομμύριο έχασα εκείνη την εποχή και τη το χτυπάω. Έτσι. Αφιερωμένο λοιπόν από σένα για τη γυναίκα σου με πολύ έχει αγάπη. Από το σπίτι. Φιλιά. Τσάω, τσάω. Είδε σύγχρονε ιστορίε που λέγαμε. Ένα πολύ ωραίο δώρο για τη σημερινή μέρα είναι να πα μια τριαδούλα για το στοίχημα. Αυτό. Και αντί να τη πάει το προπό που τελικά πήρε 1 εκατομμύριο, τη πήγε τα λουλούδια. Έτσι. Βεβαίω. Λοιπόν, 7:30. Η γραμμούλα μα περίμενε για να κάνουμε και το διαλυματάκι μα. Καλημέρα. Περίμενε η γραμμούλα. Να το. Περίμενε. Εδώ είμαι. Ωραία. Καλημέρα του Τρόντχαϊμ. Πήρα και εγώ να πω τη βλακία. Έτσι. Υπερβολέ θα το χαρακτηρίσω. Από το παγωμένο Τροντχάιμ. Είναι η τέταρτη φορά που παίρνω, παρακαλώ, να κάνω και τα παράπονα μου, δεν αντέχω άλλο. Τι κατάσταση είναι αυτή. Ότι ένας-ένας πρέπει να βγαίνουν. Ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, έχω να πω ότι το μικρό δράμα που περνάω, γιατί εγώ κάθε Αγίου Βαλεντίνου εδώ και 4 χρόνια βγάζω το τέρι για μπακαλιάρο σκορδαλιά. Σαν 25 Μαρτίου δηλαδή. Καλά, για μας είναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα 25 και αυτά είναι ο. Ο μπακαλιάρος πάει μόνο εκεί, τελείωσε. Έχει κλείσει η μέρα. Ωραίο. Και τώρα στο Trondheim, αναγκάστηκα να πάω να ψωνίσω μπακαλιάρο για να το φτιάξω. Και θα φτιάξω και σκορδαλιά. Ό,τι πιο ρομαντικό έχω ακούσει για τη σημερινή ημέρα, πραγματικά. Εγώ το πιστεύω, είναι μεγάλος ερωτήλος μάλλον τελικά. Βέβαια. Και φαντάζομαι πόσο είναι στην Νορβηγία ο μπακαλιάρος, πόσο κοστίζει. Κάτι λίγα. Είναι. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για αυτά. Να πάει καλά η μέρα. Έτσι, πω. Το καλύτερο, το πιο ερωτικό γεύμα. Εντάξει, και εμένα μου αρέσει, το λατρεύω τον μπακαλιάρο. Ναι. Δεν κατάλαβα. Σκορδαλιά, μικρό λάτρευα την έπαιρνα μόνη με ψωμί εκεί από το τάπερ. Ένα, είδες. Δεν με πλησίαζε άνθρωπος από τότε. Και από τότε έχω να το χαρά.
Να προτείνω στους φίλους εκπομπή να παίρνουν δώρα, καρδούλες, αρκουδάκια τέτοια, να πάνε να φάνε μια σκορδαλιά και ένα μπακαλιαράκο. Μια χαρά. Ναι. Τέλεια. Χαρά. Είναι η πρόταση της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Καλή δουλίτσα και καλά να περάσεις και καλές επιτυχίες. Έγινε, φιλάκια. Καλό live. Να είσαι καλά, φιλιά, τσάω. Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη από την γραμμούλα μας, διότι θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Ναι, πέσε διαλυματάκι, έλα. Ανατινάζω και όλη την μπάντα των FM. Λίμπερο 107,4, Παπής Βατμανίδης αποχώρησε, ο φίλος μου Γιάννης. Έχω μείνει εδώ με τον Μιχάλη. Για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε σήμερα το βραδάκι στο 8ball για όσους δεν ξυπνήσουν αύριο το πρωί. Ο τελικός των τελικών, το μεγάλο μας live του Αγίου Βαλεντίνου, το καθιερωμένο. Εντάξει, θα δούμε Ολυμπιακό 8 η ώρα και μετά να δούμε τα ποδοσφαιράκια μας. Ευτυχώς που δεν παίζει και ο Πάουκ και αποκλείστηκε, με ρύμνησε ο Λουτσέσκου, διάλεξε στόχους. Σου λέει ρε παιδί μου, θα παίζει ο Βατμανίδης και εμείς θα είμαστε εκεί, θα αγωνιζόμαστε. Δεν γίνεται. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Συγγνώμη που τεταρτολογώ. Έτσι. Αλλά θέλω να λύσω δύο παρεξηγήσεις. Λοιπόν, Κατερίνα, συγγνώμη που παίρνουμε 4 φορές τηλέφωνο και λέμε χαζαμάρες, αλλά έχει κλείσει η φωνή του Λευτέρη και καλύπτουμε το κενό. Έτσι, σωστό και αυτό. Καλύπτουμε το κενό. Κύριε Μπάμπη Αράου, δεν τα έβαλα μαζί σας. Απλά ήθελα να σας αποδείξω ότι και οι άλλοι τρεις Άγιοι, ο Ακύλας, η Πρίσκυλα και ο Ιάκυνθος, ήταν και αυτοί οι Ιταλοί. Απλά διέφυγαν της προσοχής των Ιταλών για να κάνουν αβέρτα φιέστες, όπως μια φορά που βρέθηκα στη Μάλτα για 10 μέρες. Και κάθε μέρα είχαν πανηγύρι. Μαλτέζοι για να βρουν αφορμή να πιούν. Ό,τι Άγιο βρήκανε, τον κάναν πανηγύρι. Τον γιορτάζουν. Ναι, και 10 μέρες, παιδιά, όλη η Μάλτα ήταν πανηγύρι. Πότε, ποια περίοδος είναι αυτή να την επισκεφτούμε? Όλο το χρόνο, Πάπη. Εντάξει, οκ. 365 μέρες χρόνο, αν πας τώρα στη Μάλτα, σήμερα θα γιορτάζουν κάποιον Άγιο, Όσιο, δεν ξέρω εγώ. Και θα είναι όλοι στους δρόμους το απόγευμα και θα πεκροπίνουν. Και απλά τι κάνουν, στολίζουν το χωριό με σημαιάκια. Έτσι, αδέρφια μας. Αδέρφια μας είναι. Και ένα, ναι, αυτή χειρότερη από εμάς. Βγάζουν και ένα άγαλμα πάνω περιφορά, ξέρεις, στους ώμους που το πάνε αυτά τα αγάλματα, αντί εικόνας που έχουμε εμείς. Λοιπόν, κόμουν κανένα 2 βόλτες στο χωριό και μετά όλο το βράδυ πίνουν. Πίνουν. Μέχρι την άλλη μέρα που θα γιορτάζει ο Άγιος Ιάκυντος, ο Άγιος Μαράσλιος, ο Άγιος Στάθιος. Λοιπόν, συγγνώμη Κατερίνα, συγγνώμη κύριε Μπάμπη, αλλά έπρεπε να απολογηθώ. Κάποιος έπρεπε να τα πει. Και προκαλώ. Ναι. Ζαλαγορά Αιγαίο, ναι. Να ανοίξει το Τρονχάιμ υποκατάστημα, να μην βασανίζεται ο άνθρωπο με παγκαλιάρου και σκοδαλιές, ρε φίλε. Εκεί το έχουν. Κρίμα είναι τον άνθρωπο. Στην Νορβηγία τον έχουν τον παγκαλιάρο, νομίζω, εθνικό έδεσμο. Delivery δεν έχουν όμως να τα ψήνει κάποιος από τα πηγαίνει έτοιμα. Μυρίζει το σπίτι, βρωμάει σκορδαλιά, το τζατζίκι, το στουμπίζει μέσα στα σπίτια και εκεί. Και είναι και μπελαλίδικο, θέλει ώρα. Θέλει να τον βγάλει τον παγκαλιάρο, να τον ξαρμυρίσει από την προηγούμενη. Να, έχει. Παραγορά Αιγαίο, τηλεφωνάκι, θα φέρνουν σπίτι έτοιμα. Για την ημέρα τώρα δεν τους ακόψει, για. Θα το πούμε εδώ. Έμα ρε φίλε, όλα εμείς ρε Μπάμπη. Θα το πούμε στον Κωστή και για την ημέρα των ερωτευμένων. Πακαλιάρ, delivery. Όπως είχε κάτι προσφορές, στη μία τσιπούρα δώρο, μία τώρα εδώ πέρα θα λέμε στους 2 μπακαλιάρους, 2 μερίδες. Σκορδαλιά. Έτσι. Α, εντάξει ρε φίλε, όλα εμείς θα σκεφτούμε. Σοκολατάκι αντί Φερέρο Ρωσέ, με γέμιση σκορδαλιά επίσης. Σκορδαλιά, φίλε. Ρε φίλε. Να, εδώ. Να, άλλο πάλι, Πασχάλη. Ντόνατ με γεύση μπακαλιάρου. Βάλτα μέσα όλα. Όλα. Μάλτα μέσα. Κανονικά. Συγγνώμη και πάλι, συγγνώμη, είναι το τελευταίο, δεν θα ξαναπάρω. Έγινε. Μέχρι αύριο. Φιλούμε, τσάω. 2-31-0-287 και 3-8 για λιγουλάκι ακόμη. Δεν άκουσα καμία, φίλο μου Μιχάλη, καμία αφιέρωση, ας πούμε, έτσι από τον κόσμο να απευθύνει στην καλή του ή στον καλό του για τη συγκεκριμένη μέρα. Αλλά νομίζω ο ένας οπαδός αφιερώνει στον άλλον οπαδό. Πήρε να πω για τον προηγούμενο, εκεί που σας κάναμε, σας γλεντήσαμε. Γιατί και η αντιπαλότητα η αθλητική έχει έτσι μια ερωτική προσέγγιση τροπονητινά. Με αυτά και με αυτά δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τα αθλητικά τα δρόμενα που ήταν και πλούσια χθες. Είχαμε φυσικά και τους τελικούς, τους ημιτελικούς, τα όσα συνέβησαν εκεί στο ΆΚΑ.
Πάω και Παναθηναϊκό το Σάββατο θα αναμετρηθούν στα 2 ώρα και χθες έδωσα μέχρι και λάθος τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων. Δεν πετύχαμε τίποτα ούτε αυτό. Τώρα ο τελικός, και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, οπότε είναι τουλάχιστον αυτό να ξέρει το Σαββάτο. Ένα στη θύση οθόνης, ο ΠΑΟΚ μετά από 20 χρόνια αγωνίζεται σε έναν τελικό. Το 1999 τελευταία φορά και το είχε πάρει απέναντι στην ΑΕΚ τότε που ήταν τα Final Four. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι στις 5, αλλά δεν παίρνω ακιόρκο, ίσως κάποιοι άλλοι το ξέρουν λίγο καλύτερα. Για την σημερινή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, γνωστή στο σελίδα ερωτικού περιεχομένου, μοιράζει δώρα στους χρήστες, στους συνδρομητές, για όσους θέλουν να περάσουν με την καλή τους χείρα την ημέρα. Χαρίζει συνδρομές. Συγκεκριμένα μοιράζει ελεύθερη είσοδο στην κατηγορία premium. Ας το πούμε μωρέ τώρα τι χρειάζεται διαφήμιση μας. Το Pornhub το λέω τέτοιο. Κάτι φίλοι μου που τα παρακολουθούν αυτά, εγώ δεν τα ξέρω. Οι οποίες λέει συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγών και μοιράζει κατηγορία αυτή η premium, την πληρώνεις ρε παιδί μου και έχεις μεγαλύτερες έτσι απολαβές και έχεις περισσότερες επιλογές βεβαίως, μεγαλύτερα βίντεο και HD ανάλυση. Τι να την κάνεις την έξοδο, κάτσε στο σπίτι εκεί πέρα να τυφλωθείς, να τα δεις όλα και να τα ακούσεις όλα στέρεο. Ο κωδικός λέει δεν θα ισχύει για μια μέρα μάλιστα, για όσους μπουν σήμερα στο συγκεκριμένο site, αλλά για ολόκληρη την εβδομάδα. Μην τον είδατε τον Παναή, θα τον ξεχάσετε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Συγγνώμη που δευτερολογώ, κυρία Κατερίνα. Ναι. Αν και Πέμπτη θα δευτερολογήσω. Mm. Λοιπόν, για του λόγου το αληθές, το 99 ιδρύθηκε και ένα σύνδεσμος. Ναι. Μετά τον ημιτελικό. Ποιος σύνδεσμος? Ο Super 33. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν η διαφορά που τον έκανε να ιδρυθεί ή δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα βγει μετά ο φίλος ο τοπογράφος εκεί που ασχολείται με τα Χρυσόβουλα του Σόλωνα και το γήπεδο του Άρη. Αυτό ήταν το 2003, η μυθική εκπομπή τότε του συνδέσμου που είχε υποθεί η συγκλονιστική ατάκα. Ρε Κατσιάρε, 33 χρόνια και θα πάρει κύπελο και γλιστρές. Αυτό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι. Εγώ όχι, ο Super 33 τότε ήταν 33 πόντες διαφορά. Ήταν πολύ εύκολο κύπελο. Για το Final Four του ΣΕΦ. Ναι, ήταν, ναι. Είχαμε εύκολη κλήρωση στον ημιτελικό που παίξαμε με τον Άρη. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης έχει έρθει από την Κύπρο. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, για το live, ναι, συγκεκριμένα. Να το ψάξει αυτό. Με τη γυναίκα μου ήρθαμε. Έτσι, ρομαντικός. Ναι. Πάτε και στον αδύναμο Κρίκο, μήπως. Όχι, γιατί αυτά τα δύο έχουν κάποια σχέση. Ποιος είναι ο καλύτερος τραγουδιστής? Το μικρό όνομα του Μπατμανίδη. Και να λες Μπατμανίδης. Για κάτω να και δυο τρεις ερωτήσεις. Πώς είπαν? Έπρεπε να σε πούμε ρε Μιχάλη να μας φέρεις DVD γραμμένα να έχουμε παρακολουθούμε εδώ, γιατί είναι η αγαπημένη μας εκπομπή. Τα δείχνει και εδώ ρε. Τα δείχνει τον αδυνάμο κρύο. Ναι, τα βιντεάκια βλέπουμε. Όχι, όχι. Κάνετε ρίκ. Ας το ρίκ, είναι σε αυτό που πιάνουμε. Σε αυτό που πιάνουμε. Είδες τι μάθαμε. Να ξεστραβωθούμε. Γιατί από εκεί τα βλέπουμε ρε. Ναι, εγώ βλέπω μόνο τα βιντεάκια. Έχω μείνει πίσω. Εκεί και μαθαίνω και μια γλώσσα ακόμα. Λοιπόν. Έτσι. Έγινε φιλιά, τσάω. Ποιο Σάββατο ρε λέει εγκληματία ο Παναγιώτης, και χθες είπες ότι παίζαμε 6, λέει Κυριακή λέει είναι το μάτς, μάλλον στις 5 λάθος ημέρα έδωσα. Εντάξει, μην ακούτε εμένα, νομίζω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ τα ξέρουν πολύ καλύτερα, δεν περιμένω το λόγο επειδή να ενημερωθούν. Είχα την εντύπωση ότι τελικώς, επειδή με βολεύει, επειδή θα ήθελα να είναι Σάββατο, γιατί Κυριακή έχει και ποδόσφαιρο ας πούμε και θα τα μπλέξουμε, γι' αυτό ίσως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δευτερολογώ, καλημέρα. Καλημέρα. Σταματάω, πάω χθες, να σε πω. Κατεβαίνω 5 και κάτι να παίξω τον μπάσκετ, τον πάω. Ναι. Με λέει άλλος έχει ξεκινήσει, λέω από 6 με είδα. Όχι ρε, με μενάξε. Κάθομαι που λέει στο προβοντήρικο Sky ένας πακετάς εκεί που έχουμε παροψάκι. Είναι το σκορ, ήδη έχει γίνει, πόσο ήταν εκείνη τη φάση, 26-8, κάπου τόσο, πόσο ήταν στην αρχή, ήδη ναι. Πάω. Ναι. Μπορώ να το πω τώρα γιατί πέρασε κιόλα. Οπότε λέω Γεωργιάκη, λέω, τι κάνεις τώρα με την κίνη, λέω να δεις, 26-8, άντε εδώ πάρε κάνει καμιά δουλειά. Όχι ρε Βαγγέλα μου, θα μιλήσω γιατί η δικιά μας λέει είναι συνηθισμένη. Τι είναι, Συνηθισμένη. Έτσι.
Πω, καλά, σε κατέστρεψε. Καλά, δεν έδινε και καμιά τεράστια απόδοση. Ένα 38 το είχα δει κι εγώ, ας πούμε. Εντάξει, ναι, καλά, εντάξει. Την έδινε σου έκανα. Θα πάσαμε όλα, άστα να πάνε. Όχι, καταστρέψαμε τον κόσμο. Ένα γκολ περιμέναμε από την Τόρκη να πούμε χθες το βράδυ. Ναι. Δηλαδή, η Κατερίνα το είπε χθες το πρωί, ρε κορίτσι μου. Ναι. Μα κατέστρεψε. 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Τίποτα. Άλλα, 3-0 και τέλος. Αυτά. Ναι. Έτσι ναι. Και όλοι περιμέναν τον Άγγιαξ και ζαλά. Ήταν τόσο πετυχημένο, ήθελα να στο πω το πρωί, το ξέχασα. Σκάει σου λέει Γιωργάκη και λέει. Η κίνη, δύο με την κίνη, επειδή η δική μας είναι κινησμένη, έχω ψωφίσει το γέλιο. Έχω ψωφίσει. Να είσαι καλά και συγγνώμη, παίρνω να, να σου πληρώσω τα κέρδη. Αυτά που έχασες. Όχι ρε, καμία τι λες τώρα, τίποτα ρε. Φιλιά, φιλιά. Εκπομπή παραπληροφόρηση. Δεν έχουμε πετύχει καν αυτά που απλά το λέει το ίντερνετ. Άνοιξε ένα site και διάβασέ τα. Μέχρι και σε αυτά που να πιάσεις μετά στοίχημα. Άσε, άσε, άσε. Το σίγουρο είναι σήμερα ότι θα ξεκινήσουμε εκεί 11 παρά 10 και μισή. Το δίνω άχαστο. Θα ξεκινήσω το live στην ώρα του κανονικότατο. Οπότε να είμαστε από νωρίς για να τελειώσουμε από νωρίς. Γιατί εδώ ο φίλος μου Top Gun σχεδόν κακοπροαίρετα μου λέει αύριο λέει το πρωί λόγω επειδή θα είσαι κομμάτια και ψιλογκόλ. Τι εννοεί? Τι εννοεί? Ότι θα είμαι σε μια ευθυμία, ας πούμε, ή θα είμαι καταπονημένος από το live. Λέει να έρθει να συνδράμει και να με κάνει παρεούλα. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά αυτό το ψιλογκόλ ουδέποτε. Εγώ δεν πίνουμε κατά τη διάρκεια της παραστάσεως. Είναι για το θεαθή, είναι για να νομίζουν, ας πούμε. Νεράκι και σόδα μου βάζουν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ψάχνω λίγο παραπάνω στην ημέρα ή το live. Φαντάζεσαι. Πες το λίγο, το δίνει για σήμερα. Κάτσε να πούμε καλά. Να μπω στο event, όντως, όντως. Είναι σήμερα Πέμπτη, είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Ψάχνω, μην τα αφήνει. Σιγουράκι, σταθεροποίησέ το. Παιδιά, το. Και μετά πονταρέ το. Το έχω ξαναπεί. Έχω πάει σε λάθος ορκομοσία όταν θα πάρω το πτυχίο. Στο ΤΕΙ. Σε λάθος. Πήγα, ορκιζόμουν ΤΕΙ λογιστικής. Και πήγα στην ορκομοσία της διοίκησης. Εγώ ρε, 6 μήνες έδινα μαθήματα που τα είχα περάσει και δεν το ήξερα. Λάκα μου κάνει τώρα. Γι' αυτό ακούς λόγο επειδή. Κανονικά. Έτσι, αυτή είναι. Συγγνώμη που πέμπτο λόγο. Συγγνώμη που πέμπτο λόγο. Γεια σας. Φιλιά, 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 φιλιά. Και σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε. Φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής πρωινής μας πανδεσίας. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, για την συμμετοχή, δευτερολογία, τριτολογία, τεταρτολογία, τα πάντα, όσες φορές θέλει ο καθένας. Απλά είπαμε όταν ξαναπαίρνετε τηλέφωνο κάντε και άλλες φωνές για να ακούγεται ότι είμαστε παραπάνω. Είμαστε πολλοί, είμαστε ενωμένοι, είμαστε πρωινοί και είμαστε ωραίοι. Και ευχάριστη. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και μας επισκέφτηκες. Καλημέρα σας, απόψε στο live. Έτσι, δώσε εδώ διαφήμιση. Μου ξύπνησε από το πρωί γιατί δεν κρατιέσαι. Να άρχισε διακοπές να ξυπνάς τόσο πρωί, να πούμε 7 η ώρα. 6. Μου βάλε δουλειά ο κόφτης. Γι' αυτό έχεις να κάνεις και άλλες. Να διεκπαιρώσεις και άλλες υποθέσεις. Και αυτός ξυπνητός είναι, το είδα τώρα στα chat, μπορεί να μας ακούει. Πρόσεχε, εμείς αρπάξε από το χέρι και σε κυνηγάει. Λοιπόν, το βράδυ, εκεί λίγο μετά τις 10 στο 8 Ball, για όσους επιθυμούν, θα χαρούμε να συμπλέψουμε μαζί. Ξανά το πρωί αύριο στις 6 ή ενδεχομένως, ίσως θα δούμε τώρα, θα κάνουμε για διαπραγματεύσεις, μήπως το αποφύγουμε, αν μπορέσουμε εδώ. Αλλά γιατί όχι, εγώ λέω να έρθω, δεν ξέρω. Έχω ένα μικρό τέτοιο, ότι να το πάρω σε ρί και να έρθω το πρωί για να κάνουμε εκπομπή πανηγύρι. Και ο Θεός βοηθός και αυτό. Θες να απευθύνεις ένα μήνυμα, να χαιρετήσεις κάποιον, τη γυναίκα σου, μέρα που είναι, μιλάω από το ραδιόφωνο και αυτά. Δεν μας ακούει τώρα. Γι' αυτό. Καλά την αγάπη μου της θέλω. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Άπησε, εγώ τα είπα. Δεν θέλεις τώρα. Σου είπα στο ράδιο. Εσύ. Έτσι, τόσες χιλιάδες κόσμος άκουσε. Εντάξει, γι' αυτό και να τα αποφύγουμε. Κωστίτσα Τσαρός ακολουθεί μέχρι και τις 10. Θα σας κρατήσει εδώ συντροφιά. Τι να, άντε, ας σας αποχαιρετήσω με εμένα, μιας κανείς δεν μεταδίδει τα κομμάτια. Ποιο είναι το αγαπημένο σου να το βάλουμε, ρε Μιχάλη, από ο Μπάμπι Μπατμανίδη? Οικοδομή. Αχ, έτσι πάλι καλά, μου λέγεις κανένα που δεν το έχουμε ηχογραφήσει. Θα το ψάχναμε. Μέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα στην οικοδομή, στα μετερίζια της ζωής. Να είστε καλά, φιλιά, τσάω. Νύχτα, νύχτα, μέρα στην οικοδομή. Πάνω κάτω, κάτω πάνω, δίχως αντοχή. Κι όλα αυτά τα υπομένω για την υποδομή. Για να φτιάξω σπίτι,
για σένα ναι μωρί. Γιατί, γιατί, γιατί. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου, κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου, κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις. Μόλις ήλιος δεν αευγεί, παίρνω το μυστρί. Αχ, το δρόμο μου το ξέρω για την οικοδομή. Με λάσπη και νερό χτίζω το γιαπί, και στην πετονιέρα ρίχνω τσιμέντο Ηρακλή. Αχέτ, αχέτ γιατί. Αχέτ, αχέτ γιατί. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου, κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου, κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις.